μπορούμε να βάλουμε εδώ μπροστά. Είχαμε ζητήσει και από τη διεύθυνση τουλάχιστον 100 καρέκλες να έχουμε. Δυστυχώς δεν έχουν έρθει. Και κρίμα γι' αυτό. Γιατί είχαμε πει από το πρωί ότι χρειαζόμαστε καρέκλες. Λοιπόν, παρακαλώ τους φίλους που είστε όρθιοι. Ζητάμε, αν υπάρχουν καρέκλες, να βάλουμε εδώ μπροστά. Από ό,τι φαίνεται, δεν έχει άλλες εδώ η διεύθυνση του καταστήματος, δεν έχουμε φέρει κι εμείς. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι. Παρακαλώ να γίνει ησυχία. Δεν ξέρω ποιοι μπορείτε τώρα έτσι να μοιραστείτε, δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει. Μισό λεπτό να βγάλω κι εγώ το σακάκι γιατί κάνετε ζέστη. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε νομίζω. Καλησπέρα σε όλους, καλώς βρεθήκαμε. Βεβαίως θα πω ότι χαίρομαι που συναντηθήκαμε τόσο πολύ και βρεθήκαμε τόσο πολύ, γιατί αυτό δίνει μηνύματα στους στόχους τους οποίους βάζουμε, ότι και εδώ πέρα έχει να κάνει μια προσπάθεια που αφορά τη Σαρονίδα βέβαια σήμερα που μιλάμε, αλλά και όλα τα όρια και του Δήμου Σαρονικού και του Δήμου Λαβρεωτικής. Γι' αυτό και ο Δήμαρχος της Λαβρεωτικής, ο κ. Λουκάς, μαζί με μεγάλη αντιπροσωπεία από το Δημοτικό Συμβούλιο της Λαβρεωτικής και από όλες παρατάξεις παραβρίσκεται μαζί μας, όπως και πάρα πολλοί εκπρόσωποι από το Δημοτικό Συμβούλιο όλων των παρατάξεων και το Τοπικό Συμβουλίο του Δήμου Σαρονικού. Το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε, να ευχαριστήσουμε τη Διεύθυνση βεβαίως που μας παραχώρησε εδώ το χώρο. Μας έλειπε λίγη οργάνωση, δεν ξέραμε και πόσοι θα βρεθούμε. Το ότι είμαστε πολύ βεβαίως, θέλω να παρακαλέσω να κάνουμε λίγη ησυχία, να κάνουμε μία ενημέρωση εγώ και ο Δήμαρχος της Λαβρεωτικής. Στη συνέχεια, όποιοι γνωρίζουν κάποια πράγματα σε σχέση με την υπόθεση αυτή του κτηματολογίου και της Σαρονίδας αλλά και της Λαβρεωτικής ευρύτερα να προσθέσουν, να γίνει κάποια συζήτηση και να πάμε στο διατάφτα τι θα προτείνουμε να κάνουμε. Και εδώ τώρα καρέκλες θέλαμε μερικές ακόμα, αλλά δεν έχουμε. Έλα, πάρουμε από απέναντι. Εγώ κάνω διάλειμμα 5 λεπτά, μπορούμε να κουβαλήσουμε, τι να πω τώρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με δύο ιστορικά στοιχεία για την περιοχή μας που άπτονται βέβαια του προβλήματος έτσι όπως έχει δημιουργηθεί. Γιατί τελικά μέσα και από αυτές τις αναστατώσεις πολλές φορές μαθαίνουμε και την τοπική μας ιστορία, πολλές φορές δεν την ξέρουμε. Να πω δύο λόγια για το ποια είναι η κτηματολογική. Να παρακαλέσω ησυχία παιδιά, είμαστε πολλοί. Συγκέντρωση, ομιλία είναι, δεν είναι καφές απογευματινός. Σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις έχουμε μάθει και όρχοι να είμαστε και με βροχές και να ταλαιπωριόμαστε γιατί έχει να κάνει με τα δικιά μας. Και δεν είναι μία συγκέντρωση που έχουμε πάει να πιούμε ένα καφεδάκι απογευματινό. Είτε είναι εύκολες είτε είναι δύσκολες συνθήκες, είμαστε εδώ γιατί έχουμε ένα σκοπό. Εάν κάποιος πραγματικά δεν μπορεί να μείνει όρθιος, παρακαλώ στον δηλώσει να πούμε κάποιος από τους φίλους που είναι όρθιοι να εξυπηρετήσουμε αν έχει κάποιο θέμα υγείας κτλ. Αλλά μπράβο που είμαστε εδώ και αυτό δίνει ένα μήνυμα και αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
Εντάξει, για να συνογιόμαστε. Λοιπόν, δύο ιστορικά στοιχεία για το ποια είναι η κτηματολογική κατάσταση στην περιοχή μας, ιστορικά. 1831, θα πάμε τόσο πίσω, έχουμε την απελευθέρωση της Ελλάδας και την υπογραφή στο Λονδίνο της συνθήκης της αναγνώρισης του νέου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε μία περίοδο, έχετε λίγο ασχοληθεί με την ιστορία. Παρακαλώ λίγη ησυχία, παιδιά. Είναι η περίοδος μέχρι αυτή η πενταετία, από το 1831 μέχρι 36, 37, 38, η λεγόμενη η αγοραπολισίες των Οθωμανικών κτημάτων. Τι είναι αυτό το πράγμα? Όταν αποχώρησαν οι Τούρκοι και οι Οθωμανοί από τη χώρα, είχαν πάρα πολλά λες περιουσίες και τσιφλίκια και κτήματα τεράστια, γιατί αυτό ήταν το σύστημα το Οθωμανικό, που σε αυτά είχαν δικαιώματα παρόλο που το κράτος απελευθερώθηκε. Έπρεπε λοιπόν το ελληνικό κράτος να αποζημιώσει αυτούς τους Τούρκους οι οποίοι έφυγαν και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, μπορώ να πω στις περισσότερες στη χώρα μας, επειδή το κράτος δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτές τις υποχρεώσεις, βρέθηκαν ιδιώτες οι άνθρωποι, οι Έλληνες, κυρίως καραβοκυραίοι ή οι έμποροι που είχαν χρήματα και αγόρασαν αυτές τις περιοχές. Γι' αυτό έχουμε και τη μετέπειτα περίοδο μέχρι την περίοδο του Βενιζέλου, την εποχή των τσιφλικιών στην Ελλάδα, που ήταν τα μεγάλα κτήματα που Έλληνες που είχαν οικονομική επιφάνεια αγόρασαν από τους Τούρκους. Για τη δική μας περιοχή, εδώ ήταν το κτήμα του Βεΐζαγα, το οποίο αγόρασαν δύο αδερφοί από την Αίγινα, οι Μάρκελοι, ο Σπυρίδων και ο Αντώνης Μάρκελος, αγόρασαν το κτήμα, όπως λεγόταν, Όλυμπος, Καταφυγή και Φινικιά. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε ποια είναι τα όρια, από το Λαγονίσι, το Grand Resort που είναι σήμερα, ευθεία γραμμή στην ταβέρνα του Μαγκίνα, μέχρι πάνω στο Πανί, και ανατολικά μέχρι και την ανάβησο το Καταφύγι, ξέρετε που πέφτει, Σαρονίδα, Φώκια, όλα αυτά τα πράγματα τα αγόρασαν οι αδερφοί Μάρκελοι. Αυτή είναι και η πρώτη ήταν και άλλες περιοχές που ήταν μαστιναστηριακές που τις πήραν οι παππούδες, αλλά να μην πω σε αυτά τα σχολά. Κάποια στιγμή μπορεί να κάνουμε μια διάλεξη για την ιστορία, αλλά με άλλο περιεχόμενο, με το σημερινό. Αλλά καλό είναι να το ξέρετε πώς βρεθήκαν εδώ και ποια ήταν η εξέλιξη των ιδιοκτησιών. Από τους δύο αδερφούς Μάρκελους, τα παιδιά τους και οι κληρονόμοι και οι διάδοχοι, είναι ονόματα που μπορεί να τα έχετε ακούσει, Μελισσουργός, Λογοθέτης, Τσίτσου ή Τσίτσανα που λέμε την περιοχή, Αντωνάκης στην Ανάβησο, Δημητριάδης εδώ μαζί με τον ζωγράφο, ήταν διάφοροι κληρονόμοι των δύο αρχικών αγοραστών που βρέθηκαν να έχουν διάφορες εκτάσεις. Αυτά ήταν τα τσιβλίκια στην περιοχή μας, όπου έγινε η πρώτη απολωτρίωση με τον Βενιζέλο το 1831, που δόθηκε σε ακτήμονες, καλυβιώτες και κουβαριώτες, κάτι τέτοιο έγινε βέβαια και φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές, όπως έγινε και μία δεύτερη αναδιανομή, πολλές μεγάλες εκτάσεις από αυτές, πήρε το ελληνικό κράτος και τις διένυμε στους πρόσφυγες, στην Ανάβησο και στη Φώκια που ήρθαν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Αυτό λοιπόν είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην περιοχή μας, μάλιστα εδώ στη Θαρονίδα, από παλιούς ιδιοκτήτες ήταν οι Τσέλικες εδώ, οι Γαλανέοι που είχαν όποιες εκτάσεις είχαν και αρκετή λαχνή ήταν κατά μήκος παραλιακής λεωφόρου στο εκτός κομμάτι σχεδίου που φτάνουν μέχρι τη Θέρμη, που το είχαν πάρει ακτήμονες καλυβιώτες που λύθηκαν όταν άνοιξε ο δρόμος. Τα υπόλοιπα εδώ το αγόρασε ο συνεταιρισμός της τράπεζας από όπου πήρατε όλοι εσείς, από τον Δημητριάδη και τον ζωγράφο, ενώ την δυτικά περιοχή εδώ και όλους τους πρόποδες γύρω από το Σκόρδι, από τον Όλυμπο όπως το λέμε, το έχει ο συνεταιρισμός Υγεία. Αυτό είναι το καθεστώς που βρισκόμαστε εδώ ιδιοκτησιακά και ιστορικά. Το δεύτερο κομμάτι τώρα, που εδώ βλεκόμαστε κι εμείς, έχει να κάνει με την ευρύτερη περιοχή της Λαβρεωτικής. Όταν το 1860 ξεκίνησαν, για πρώτη φορά ήρθε ο Σερπιέρη μετά από έρευνες που είχε κάνει με τον Κορδέλα και άλλους στο ελληνικό κράτος και αποφασίστηκε ότι μπορούν να ξεκινήσουν τα μεταλλεία του Λαβρίου να ξαναλειτουργήσουν, γιατί από τα αρχαία χρόνια ήταν σταματημένα. Το 1860, το 65 ξεκίνησε η πρώτη τζιμινιέρα. Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα μεταξύ ελληνικού κράτους και Σερπιέρη για το ποιος θα εκμεταλλευτεί και ειδικά τις εγκολάδες και τις αρχαίες σκουριές. Ήταν αυτά, ήταν τα αρχαία κατάλοιπα από τα μεταλλεία. Δηλαδή, με την αρχαία εκμετάλλευση των μεταλλείων είχαν μείνει βουνά ολόκληρα, δηλαδή κάτω στη Λαβρεωτική, με τα λεύματα σκουριές, τα οποία όμως ήταν αξιοποιήσιμα. Και ο Σερπιέρη ήθελε να τα εκμεταλλευτεί. Εδώ λοιπόν δημιουργήθηκε μία διένεξη μεταξύ Σερπιέρη, κατοίκων της Κερατέας και ελληνικού δημοσίου, για το ποιος θα εκμεταλλευτεί τα μεταλλεία.
Έγιναν τέσσερα στην ουσία δικαστήρια εφετία, όπως τα λέμε, με πιο σημαντικό το εφετείο των Αθηνών, έγιναν και στον Άπλιο και στον Άριο Πάγο, όπου βγήκε η περίφημη 1152 απόφαση του 1872. Αυτό θα έχετε δει όλοι στις ειδοποιήσεις που έχετε έρθει, τη 1151 απόφαση του 1872, 150 χρόνια πριν δηλαδή, όπου έλεγε ότι όλες οι εκτάσεις του τότε Δήμου Θωρικίων ή Λαβριωτικής, το 1872 ήταν πρωτεύουσα, ήταν ενιαίος ο Δήμος, από Καλύβια μέχρι Λαβριο, όλα, με έδρα την Κερατέα. Κοινότητα Κερατέας, ενιαίο, άλλοτε λεγόταν Δήμος Θωρικίων, έδρα ήταν Κερατέα. Βγαίνει λοιπόν μία δικαστική απόφαση που λέει, ακριβώς όμως γιατί θέλουν να αντικρούσουν το Σερπιέρι, ότι όλες οι εκτάσεις ή τουλάχιστον οι περισσότερες εκτάσεις του τότε Δήμου, της τότε κοινότητας Κερατέας που αγόμαστε και εμείς, ανήκουν στο δημόσιο. Αυτά ήταν βέβαια κάποια εικονικά δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να έχει το κράτος τον έλεγχο έναντι των μεταλλείων και δεν είχε να κάνει με τους ιδιοκτήτες, σαν ο παππούς μου είχε χωράφια, ο προπάπος μου στα Καλύβια ή ο παππούς των Ανών στην Κερατέα ή οπουδήποτε κτλ. Είχε να κάνει με την αντίθεση Σερπιέρι και ελληνικού κράτους, γιατί το ελληνικό κράτος ήθελε να έχει τον έλεγχο των μεταλλείων. Γι' αυτό λοιπόν η απόφαση είπε ότι τα τότε διοικητικά, τα όρια της τότε κοινότητας Κερατέας ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Αυτή η απόφαση βεβαίως ήταν σε κάποια συρτάρια, ποτέ δεν είχε αξιοποιηθεί. Μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, επί Χούντας την περίοδο 1970 συνυπλήν, 68, ναι, λέω την περίοδο αυτή, όταν ξεκίνησε να γίνεται το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Κερατέα, το μεγάλο, ξέρεις, το Λαύριο, κάτω εκεί στη Λαυριωτική, και πήγαν οι κερατιώτες να αποζημιωθούν από το ελληνικό δημόσιο, γιατί είχαν αμπέλια και χωράφια και όλα αυτά τα πράγματα, κάποιος δασάρχης ανέσυρε αυτή την απόφαση και λέει ότι σύμφωνα με αυτή την απόφαση του δικαστηρίου του 1872, δεν έχουν τίποτα κερατιώτες, είναι όλα κρατικά για να μην αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες από τη ΔΕΗ. Από τότε γίνεται μια κατάχρηση, θα έλεγα, αυτής της απόφασης. Έχει επεκταθεί σε όλη την περιοχή, με αποτέλεσμα, όπως και τώρα με το κτηματολόγιο, όπως και πριν τρία χρόνια στο Λαύριο, θα σας τα πει ο Δήμαρχος μετά, το δημόσιο διεκδικεί εκτάσεις, αυτές τις οποίες όμως είναι δικές μας. Από ένα εικονικό δικαστήριο που είχε γίνει τότε με το Σερπιέρι και το ελληνικό κράτος. Και αυτό είναι που ταλαιπωρεί και εμάς. Το 1978 και 80 η κοινότητα τότε Κερατέας, Δήμος Κερατέας και είχατε γίνει Δήμος, έκανε κάποιες ενέργειες με το κράτος και ψηφίστηκε κάποιος νόμος, δεν σας λέω τους αριθμούς να μην μπερδέψω, υπάρχουν όλα τα στοιχεία όμως για τους πιο ειδικούς, και πέτυχε η 1151 απόφαση αυτή η δικαστική να μην έχει ισχύ για την Κερατέα. Και το 1984 ο τότε υφυπουργός, είχε βγει το Πασόκ, ο τότε υφυπουργός Γεωργίας ο Στάθης ο Γιώτας έβγαλε δύο εγκυκλίους που εφάρμοσε το νόμο αυτό του 78 και του 80, δύο νόμοι είναι, έχω τα νούμερα εδώ, του 719 και του 1960, μην σας μπερδεύουν τα νούμερα, και εξαιρέθηκε η Κερατέα από τη 1151. Έγινε ένα λάθος όμως, βέβαια είχε κινηθεί μόνο η κοινότητα Κερατέας τότε, δεν ήταν και οξυμένο ιδιαίτερα το πρόβλημα σε όλους εμάς. Και η απόφαση αυτή γράφτηκε για το Δήμο Κερατέας του 1980. Έπρεπε να έλεγε για το τότε Δήμο Κερατέας του 1872 που περιλάβαν όλους εμάς. Και έτσι εξαιρέθηκε μόνο η Κερατέα από τη 1151 και Λαύριο, Καμάριζα, Πλάκα, Ανάβησος, Φώκια, Σαρονίδα, Λαγονίση, Καλύβια, Κουβαράς, εξακολουθεί η δικαστική αυτή απόφαση να είναι σε ισχύ. Τι σημαίνει να είναι σε ισχύ? Με παρερμηνία και παρατραβηγμένη ερμηνεία που γίνεται αυτής της απόφασης, μπορεί το ελληνικό κράτος, θεωρητικά το μπορεί, να διεκδικεί εκτάσεις, τις εκτάσεις δικές μας. Ναι, δεν είναι να τα πάρει, δεν τα πάρει ποτέ, γιατί είναι δικά μας. Η ταλαιπωρία είναι και εκεί θέλω να καταλήξω που περνάμε. Πριν τρία χρόνια λοιπόν, αυτό που μας είχε απασχολήσει αρκετές φορές και εμάς στο Δήμο, περισσότερο τη Λαβριωτική και την Κερατέα, για να έρθει αυτή η απόφαση, βεβαίως δεν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα και εν πάση περιπτώσει κάπου ήταν μισοπαγωμένοι, μισο έτσι. Πριν τρία χρόνια το Υπουργείο Οικονομικών έστειλε στο Λαύριο ειδοποιήσεις στους Λαβριώτες να πληρώσουν κάποιο πρόστιμο, επιβολή προστίμου, ως καταπατητές, λέει, των δημόσιων εκτάσεων. Και όταν λέμε Λαύριο, δεν εννοούμε τα βουνά πάνω, κάπου μπορεί να έχει καταπατήσει ένας και να έχει ανοίξει, εννοούμε μέσα στην πόλη, τα σπίτια, όλα αυτά.
Έγινε ένα ξεσηκωμό στο Λαβρίο, συγκεντρώσει όπω εδώ, κληθήκαν όλοι οι βουλευτέ. Παραβρέθηκα και εγώ εκεί, σαν αντιπεριφερειάρχη. Κάναμε συσκέψει με του βουλευτέ όλη τη περιοχή. Σημειωτέων για απόψε έχουν κληθεί όλοι οι βουλευτέ τη περιοχή. Δεν έχει έρθει ακόμα κανεί. Ένα λεπτό. Να τελειώσω και ξεχάσω να σας δώσω το λόγο. Έχουν ειδοποιηθεί και οι 10 βουλευτές της περιοχής μας, ο κύριος Βορύδης, η κυρία Μαρτίνου και ο κύριος Γιώκας έχουν ειδοποιήσει ότι δεν μπορούν να είναι εδώ. Ακούω ότι ο κύριος Κουρολιάκος έχει ένα πρόβλημα υγείας, το ξέρω, κάνει μια εγχείρηση σήμερα, δεν μπορεί να είναι εδώ. Και εσείς για ποιον βουλευτή? Άλλο νομαρχία, οι βουλευτές εκπροσωπούν. Ωραία, οι νομαρχιακές των κομμάτων είναι εδώ, αφού είναι, δεν είναι υποδικούμενο και δεν μπορούμε να μας λύσουν νομαρχιακές. Είναι θέμα της Βουλής, μετροπολογία που θα ζητήσουν από τη Βουλή, που για μένα πρέπει να είναι εδώ. Και δεν έχουν έρθει, θα πάνε να τους δούμε, να δούμε, θα το μεθοδεύσουν, είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά στο Λαύριο λοιπόν το 16 κάναμε συσκέψεις όλοι οι βουλευτές της περιοχής στο γραφείο του Δημάρχου, πήγαμε στην τότε Υφυπουργό Οικονομικών, την κυρία Παπανάτσιο, καταρτήσαμε τροπολογίας πολύ συγκεκριμένη, που να έρεται η ισχύ της 1151 απόφαση, δεν προχώρησε στη Βουλή και ερχόμαστε σήμερα με το κτηματολόγιο και το βρίσκουμε μπροστά μας. Έχει ξεκινήσει από τη Σαρονίδα, μέχρι προχτές εγώ ήξερα ότι είναι γύρω στις 1000 ειδοποιήσεις που έχουν έρθει. Σήμερα πληροφορήθηκα από τον Πάπη τον Γαλάνη και τον Γιώργο τον Πρέγιανη ότι είναι πάνω από 3.500, δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό, που σημαίνει ότι είναι όλη η Σαρονίδα. Ορίστε. Όλη η Σαρονίδα. Θα ακολουθήσουμε, μην έχετε άγχος, προχωρώντας το κτηματολόγιο, θα ακολουθήσουν και τα καλύβια, θα ακολουθήσει και η ανάπηση, θα ακολουθούν με τη σειρά. Άρα είναι ένα θέμα που αφορά όλη την περιοχή και θα πρέπει να δούμε πώς πολιτικά μπορεί να λυθεί. Αν θέλετε τη δική μου γνώμη, εκτιμώ ότι με τις αισθάσεις που θα κάνουμε, που θα κάνετε, θα αντιμετωπιστεί, γιατί με νόμους, νομολογίες και δικαστικές αποφάσεις, να μην σας λέω εδώ και να δυσκουράζω, τα στοιχεία αυτά όμως με έχουν βοηθήσει και οφείλω να το ομολογήσω. Και ο Γιάννης ο Παναγόπουλος εδώ που μένει στην περιοχή σας και η Μαρία Ιαγκούτογλου και ο Σωτήρης Ολιάπης, που υπάρχουν πάρα πολλές δικαστικές αποφάσεις που λένε αυτά που ήταν τσιφλίκια που αγοραστήκαν από τους Τούρκους. Από τους Τούρκους ήταν στους δικούς μας και στη συνέχεια είτε με απολωτριώσεις για τις απολωτριώσεις, το ελληνικό κράτος μας έδωσε τους λαχνούς. Είτε με οποιοδήποτε τρόπο δεν είναι μέσα στη 1151. Απλά είναι μια ταλαιπωρία τεράστια να πρέπει εσείς να κάνετε τώρα 3.500 ενστάσεις ο καθένας για το δίκαιό του το οποίο θα πετύχει. Για σκεφτείτε 3.000 αιτήσεις με ένα χιλιάρικο κάθε δικηγόρος και κάθε τοπογράφος. Σκεφτείτε για τι λεφτά μιλάμε. Και η ταλαιπωρία σας. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται και πρέπει να υπάρξει πολιτική λύση. Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο και η πολιτική λύση δεν είναι μόνο για τη Σαρονίδα, είναι και για τα καλύβια, γιατί έχουμε όλο το ανατολικό κομμάτι που ανήκει, μου λέει ο Σπύρος ο Δημητρίου, που το σπίτι του είναι από την ανατολική μεριά των καλυβίων, του ήρθε βεβαίωση και στα καλύβια ειδοποιητήριο τέτοιο επιδηματική, το ίδιο με τη 1151. Το ίδιο εκτιμώ θα γίνει τώρα και στο Λαύριο, σε όποια τμήματα είναι και στη Φώκια και στην Ανάβησο, σε όποιες περιοχές, γιατί είναι σχεδιασμένες το 70, όπως σας είπα, την εποχή που από τη ΔΕΗ, από την Κερατέα, θέλουν να πάρουν τις αποζημιώσεις. Έβαλε τότε το ελληνικό κράτος δύο μηχανικούς, τον Δαναλάτο και έναν ακόμα, δεν θυμάμαι το όνομά του, και σχεδίασαν ποιες περιοχές αφορά, τα έχω κάπου τα ονόματά τους, σε πάση περιπτώσει, δύο μηχανικούς, ποιες περιοχές αφορά τη 1151, και εσείς εδώ, Σαπεύκα Γιουρντά που λεγόταν η περιοχή, το Σαρονίδα είναι το νεότερο, αλλά εγώ νομίζω ιστορικά και το Γιουρντά κάπου πρέπει να ακούγεται, έστω και καμιά πλατεία, αυτή είναι η ιστορία μας. Έστω και αν ακούγεται κακό, υπό, αλλά χρειάζεται, δεν έχει σημασία να πω και τα δικά μου. Ναι, θα ακολουθήσει όλες τις περιοχές. Τι πρέπει να γίνει στο διατάφτα, μην σας κουράζω, γιατί θα πρέπει να σας μιλήσει και ο Δήμαρχος της Λαβριωτικής. Το 16 κάναμε αυτή την προσπάθεια, καταρτίστηκε η τροπολογία την οποία την έχω εδώ, τη ζητάμε και θα σας τη διαβάσω, μπορεί να τη διαβάσει και ο Δήμαρχος γιατί είναι η ίδια η περιοχή μας, που ζητάμε οι νόμοι αυτοί του 77 και του 80 να εφαρμοστούν, σας το λέμε πολύ απλά λόγια, και για τη δική μας περιοχή, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα. Εάν κατατεθεί τροπολογία νομοθετική μέσα στη Βουλή, λύνεται το πρόβλημα. Μίλησα με την κτηματική υπηρεσία, έχω καλέσει και τον Υπουργό Οικονομικών και τους δύο υφυπουργούς και ειδικά τον υφυπουργό τον κύριο Βεζιρόπουλο, που είναι και στην αρμοδιότητά του, δεν είχα απάντηση αν θα έρθει. Μίλησα με την κτηματική υπηρεσία. Η κτηματική υπηρεσία, αυτό που μου είπαν οι διευθυντές εκεί,
είναι εμείς είμαστε υπάλληλοι, εφαρμόζουμε ό,τι μας έχει δώσει το κράτος. Είναι πολιτική απόφαση να μας δοθεί εντολή εμάς να μην εφαρμόσουμε τη 1151, να πάψουμε και εμείς να στέλνουμε ειδοποιητήρια, διότι και για μας είναι μια τεράστια δουλειά. Σκεφτείτε, 3.500 ειδοποιητήρια εδώ πέρα. Και τι σημαίνει αυτό και σε χρήμα, ο καθένας σας πρέπει να δώσει και από ένα χιλιάρικο για να τρέχει να κάνει τις ενστάσεις. Άρα η πρότασή μας είναι πολύ συγκεκριμένη. Πρώτον, την τροπολογία που θα τη διαβάσουμε, που πρέπει άμεσα να κατατεθεί στη Βουλή. Δεν ήρθε και ο Θανάσης ο Κατσιγιάννης, πρώην βουλευτής, Γενικός Γραμματέας και Περιφερειακός Σύμβουλος. Κάτσε από εκ μέρους εκπροσωπείται τον κύριο Πατούλη, κύριε Κατσιγιάννη, ναι, τα ξέρει και τα θέματα έχουμε συζητήσει. Άρα το πρώτο λοιπόν, να κατατεθεί άμεσα η τροπολογία που αφορά τη Λαβρεωτική και το Σαρωνικό, ούτως ώστε να σταματήσουν να έρχονται αυτές οι ειδοποιήσεις. Και το δεύτερο και πιο σπουδαίο που αφορά εμάς τώρα, είναι θα πρέπει ο Υπουργός να δώσει εντολή μέχρι να γίνει τροπολογία στην κτηματική υπηρεσία να μην στείλει άλλα ειδοποιητήρια ένα και κυρίως να ζητήσουν να παγώσει η δικαστική διαδικασία. Αυτή ήταν μια σκέψη που μου την είπε ο Παναγόπουλος ο Γιάννης το πρωί. Δηλαδή τα δικαστήρια να μην ξεκινήσουν παιδί μου να εκδικάζονται αύριο το πρωί, αλλά να είναι αυτά που θα ζητήσουμε, πρακτικά μιλάω, να πάνε πίσω μέχρι να δούμε πώς θα λυθεί νομοθετικά. Να μην χρειαστεί. Γιατί δεν μπορεί να σας πάρει κάποιος, δεν μπορώ να σας πω, παιδιά, μην κάνετε προσφυγές, γιατί μπορεί κάτι να πάει στραβά. Πει δήμαρχες μας πήρε στο λαιμό σου, όχι. Η περιουσία του καθενός είναι περιουσία του. Έχει ο καθένας την ευθύνη του, προστατεύεται και από το Σύνταγμα και δεν μπορεί κάποιος να σας πει, μην κάνετε, παίρνω την ευθύνη πάνω μου, θα σας κοροϊδεύετε. Εμείς τι λέμε, ζητάμε από το Υπουργείο 1 την τροπολογία. 2 να σταματήσει η κτηματική μέχρι να ψηφιστεί τρομολογία να στέλνει καινούργιες ειδοποιητήρια. Και 3 να παγώσουν και να πάνε όσο το δυνατόν πιο πίσω είναι οι εκδικάσεις αυτές που σας έχουν έρθει μέχρι να δούμε τι θα γίνεται. Είναι άλλο πράγμα να έχεις άγχος που θα πρέπει σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, ένα μήνα να έχω καταθέσει την έστασή μου. Και είναι ένα άλλο πράγμα να γνωρίζεις πολιτικά ότι τρέχει το θέμα αυτό, αλλά έχω 6 μήνες ρε παιδί μου να δω τι γίνεται. Μην πούμε στη λογική όλοι σήμερα πληρώνουμε δικηγόρους, πληρώνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτές είναι οι 3 προτάσεις για άμεσα που σας προτείνουμε να ακούσουμε βεβαίως και από το Δήμο Λαβρεωτική, γιατί θα γίνουν ενιαία οι κινήσεις αυτές. Αυτό που θέλω να πω εγώ σαν Δήμος τώρα απέναντί σας. Εμείς μόλις πριν 10 μέρες ενημερώθηκα εγώ από τον κύριο Γαλάνη, τον κύριο Μπρέγιανη, από την κυρία Γαλανοπούλου, από την ακριβή εδώ, ότι κάτι γίνεται, μας έρχονται στάσεις, μας έρχονται ειδοποιήσεις από την κτηματική υπηρεσία εδώ για τη Σαρωνίδα. Μόλις δηλαδή αμέσως ενημερώσαμε κατευθείαν και το θέσαμε εκτός ημερήσια διάταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο, αμέσως δεν άφησαν περιθώρια και προβήκαμε σε αυτήν εδώ τη συγκέντρωση, γιατί θα πρέπει να ξέρετε κάτι. Συγκεντρώσεις τέτοιες ταρακουνούν τους απάνω. Δεν είναι κάτι το πολύ απλό όταν βγουν 2 φωτογραφίες και πάει το μήνυμα ότι όλη η Σαρωνίδα σήμερα και κόσμο βλέπω έξω είναι συγκεντρωμένοι εδώ. Αυτό το πράγμα είναι ένα μήνυμα και σε κυβερνώντες και σε βουλευτές και τους πάντες. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το ξεκίνημα που κάνουμε σήμερα μέχρι να δοθεί η λύση να είσαστε κοντά μας. Δε και υπογραφές, Έλενα και τα πάντα χρειάζονται να δείχνει ότι είμαστε κοινοί, ενδιαφερόμαστε για την περιοχή μας, για τις περιουσίες μας. Όλοι με αγώνα έχετε έρθει εδώ. Κανενός δεν περισσεύει τίποτα και είναι άδικο πέρα για πέρα από ένα παραλογισμό του ελληνικού κράτους και από μία γραφειοκρατία και μία παρερμηνία μιας απόφασης ενός δικαστηρίου εικονικού που είχε γίνει τότε μεταξύ Σερπιέρη και ελληνικού κράτους να την πληρώνει μια ολόκληρη περιοχή, 2 δήμοι με 1000 κατοίκους. Το στίγμα και το μήνυμα για να ευαισθητοποιήσουμε τους απάνω είσαστε εσείς. Δεν είναι μόνο κάθε δήμαρχος στο κάθε δημοτικό συμβούλιο που μπορεί να πάρει 2 σωστές αποφάσεις αν δεν έχει και εσάς μαζί του. Και αφορά εσάς τους ίδιους. Και το παράδειγμα που δίνετε σήμερα, θέλω να σας καλέσω και τα 4 χρόνια που είμαστε εδώ να είμαστε έτσι μια γροθιά, έτσι αντιμετωπίζω τα προβλήματα και έτσι προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, με αυτές τις 3 προτάσεις που έχω να σας πω για την τροπολογία, για το πάγωμα των δικαστηρίων και να σταματήσει η κτηματική υπηρεσία και ό,τι άλλο διαμορφωθεί, θα τα διαβάσω γιατί τα έχουμε ετοιμάσει για το τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Λαβρεωτικής και πολλούς εκπροσώπους που βλέπω εδώ από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παιδιά, γνωριζόμαστε, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ονομαστικά ο ένας και ο άλλος κτλ. Από την περιφέρεια βρίσκεται ο κύριος Κατσιγιάννης και η Ζωή. Η Βαρέλη, ναι, έλα, Στεφανίδου. Είναι η μάνα της Στεφανίδου, της πρωταθλήτριας στο Τικοντό. Για όσο ξέρετε, που μας έχει κάνει περήφανος στην Ελλάδα με όλα τα βραβεία που έχουν πάρει. Γεια σας, παιδί. Έχεις το λόγο και αν θέλουμε μετά κάποια την περιφέρεια, ποιος άλλο. Ναι,
Όποιοι νομίζετε ότι θέλετε να μιλήσετε, αλλά επί του συγκεκριμένου που έχετε κάποιες γνώσεις, νομικές, τεχνικές, κάτι. Βλέπω τη Μαρία την Ακούτογλου, βρεθήκαμε το πρωί και μου έδωσε πάρα πολλά στοιχεία με τον Γιάννη. Κάτι θέλετε να πείτε, παιδιά, να είναι γόνιμη και ουσιαστική. Ναι, βεβαίως σε εκπροσώπη των παρατάξεων του Δήμου μας, δεν ρωτά. Αλλά να είναι κάτι γόνιμο και ουσιαστικό και πρακτικό, μην αρχίσουμε να παίρνουμε το μικρόφωνο γιατί είδαμε κόσμο και να λέμε. Λοιπόν, Δήμαρχε. Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για το κάλεσμα. Ήταν μια πρωτοβουλία που πήραμε και οι δυο μαζί, γιατί το θέμα πραγματικά, όπως αναφέρθηκε, έχει εμάς μας ταλανίζει πολλές δεκαετίες. Δεν θα άκουσα προσωπικά τι είπε ο Πέτρος, δεν θα πω τα ίδια πράγματα. Θα κοιτάξω να είμαι πρακτικός, ώστε μετά να ακολουθήσει ένας διάλογος και να σας δώσω μια εικόνα όσο μπορώ καλύτερα. Καταρχάς, ποιες περιοχές αφορά. Αφορά όλες τις περιοχές, όπως το είπε και ιστορικά ο κ. Φιλίππου, από το 1835 μέχρι το 1890 ήταν ο τέος Δήμος Λαβρίου με έδρα την Κερατέα και περιλάμβανε όλο το νυν Δήμο Ελαβρωτικής και Σαρονικού, δηλαδή την Κερατέα, τους οικισμούς, τη Λαβρωτική, το Λάφριο, την Καμάρισα, Ανάβησο, Φώτια, Σαρονίδα, Καλύβια, Κουβαρά. Μετά το 1890 σπάσανε σε δήμους και κοινότητες και υπήρχε μια εξέλιξη που δεν θα μας... 1912 που γίνανε αλλαγές. Αλλά και μετά γίνανε αλλαγές. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένας χάρτης που φτιάχτηκε το Νοέμβριο του 1969 από τον δασολόγο Ντουράκη και τον τοπογράφο Δαναλάτο, κατ' εφαρμογή των αριθμών, των αποφάσεων που ανέφερε, είχαν βγει δύο αποφάσεις, ξεκίνησε από το 1867, η 116 του εφετείου Αθηνών, πήγε μετά το 1872 πάλι εφετείο Αθηνών, η 698 του 76 εφετείου Ναυπλίου, και τελικά η τελεσίδικη, η 110 του 78 του Αρίου Πάγου. Με βάση λοιπόν αυτές τις αποφάσεις, το δημόσιο τότε είχε, βλέπετε το χάρτη, μετά μπορείτε να το δείτε όλοι, είναι ένας χάρτης που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τέος Δήμου Κερατέας, το σύνολο του τέος Δήμου Λαβρωτικής, το σύνολο της Καμάρισσας, του Αγίου Κωνσταντίνου, και όλη η Ανάβησο, η Φώκια και όλη η Σαρονίδα. Ο Κουβαράς εξαιρέθηκε στη συνέχεια. Το 1977, τότε ο Έβερτ έβγαλε το περίφημο νόμο 719 του 1977, που υπήρξε και μια τροπολογία, με μια τροποποίηση, συμπλήρωση, με το άρθρο 7 του νόμου 1160-81, που είναι μοναδικός νόμος παγκοσμίως. Προκρίνει τον ιδιώτη έναν του δημοσίου, δηλαδή έσβησε τις αποφάσεις που είχαν επιδικαστεί υπέρ του δημοσίου για συγκεκριμένο λόγο, δηλαδή για προστασία του κράτους από το Σεπιέρι, τις έσβησε με τρεις προϋποθέσεις. Τι έλεγε λοιπόν, και αυτό ζητάμε τώρα, δηλαδή ζητάμε αυτό που βγήκε τότε, αλλά δεν έγραφε για το τέος Δήμο Λαβρίου να συμπεριλάβει και τις 8-9 κοινότητες και δήμους που απαρτίζουν τώρα τους δύο δήμους του Αρνουκίου Λαβρωτικής, έλεγε για τον Δήμο Κερατέας. Ποιες ήταν τις προϋποθέσεις? Ότι πρέπει από την 1η-1η του 67 και μετά να μην έχει καεί, να μην είναι δασικό δηλαδή, να μην είναι πάνω από 100 στρέμματα και με βάση και να πάρει βεβαίωση από το δασάρχη, η βάση του δασάρχη, που να πιστοποιεί ότι είναι κάτω από 100 στρέμματα και το χαρακτήρα, το δασικό ημί. Εδώ μέχρι το 2010 είχε απασχολήσει πάρα πολύ και τον πρώην Δήμο Κερατέας, διότι στην κόντρα δημοσίου και ιδιωτών, το δασαρχείο μέχρι και τώρα, επικαλούμενο φόρτο εργασίας και έλλειψη υπαλλήλων, δεν δίνει αυτές τις περίφημες βεβαιώσεις, προκειμένου να κάνει χρήση ο πολίτης του πρώην Δήμου Κερατέας και να είναι απέναντι στο κράτος δυνατός και να καθαρίσει.
Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που και αυτό παλεύουμε τώρα να επεκταθεί αυτός ο νόμος σε όλα τα κομμάτια που ίσχυε η 1152 του 1872, 1151 συγγνώμη, αλλά ακόμα και αν το κερδίσουμε αυτό, παραμένει αγκάθι το γεγονός το δασαρχείο δεν δίνει τις βεβαιώσεις. Εύκολα. Κάπου τις δίνει. Δεύτερη παρατήρηση. Το δημόσιο έχει πολλά όπλα. Το δημόσιο αυτή τη στιγμή έχει στείλει σε όλη τη Σαρονίδα. Το 2016, με τις ίδιες αποφάσεις, έστειλε στο Λαύριο σε 400 σπίτια, και μιλάμε σπίτια εντός σχεδίου πόλης, που είναι 300 μέτρα τετραγωνικά, 250, με συμβόλαια από το 1900, που να έχουν πουληθεί κανονικά με τεγραμμένο συμβουλάκιο 3 και 4 φορές, έστειλε να βγουν έξω πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και πρόστιμα 400.000, 300.000, 500.000. Έγινε μέγα θέμα κοινωνικό, τέλος 16. Φωνάξαμε καλή ώρα τότε τον κόσμο, συμβούλια, τους βουλευτές, όλους, και βγήκε ένας νόμος. Εμείς είχαμε πει σε αυτή την παρέμβαση να γίνει και η επέκταση του 7-19 σε όλη την περιοχή. Βγήκε όμως ένας νόμος που τι λέει, ότι αναστέλλεται η έκδοση, η βεβαίωση, η ίσπραξη και η εκτέλεση πρωτοκόλων διοικητικής αποβολής, καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης κρίσης και επιβολής ειδικής αποζημίωσης που εκδόθηκαν από την ΕΤΑΔ, Παύλα, Χρηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, για τους κατοίκους των Δήμων Λαβρεωτικής και Σαρονικού, μέχρι την κύρωση των οριστικών εγγραφών του Εθνικού Χρηματολογίου των Ανωτέρων Δήμων. Τα παραπάνω δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 47α, 4 Απριλίου του 2017. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλα τα πρωτόκολλα που είχαν βγει ή αυτά που επρόκειτο να βγουν, όλα τα πρωτόκολλα αποβολής, όλα τα πρόστιμα, τότε εκεί πέρα βάλαμε και τα δασικά πρόστιμα, πάγωσαν, μέχρι πότε πάγωσαν? Μέχρι να κυρωθούν οι εγγραφές του χρηματολογίου. Πότε κυρώνονται οι εγγραφές του χρηματολογίου? Άγνωστο. Σε 2, 3, 5, 6 χρόνια, αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που εκδικάζονται οι ενστάσεις. Το δημόσιο τι κάνει τώρα? Προσβάλλει, μάλλον διεκδικεί το κομμάτι που είναι μέσα αυτή την περιοχή ζωγραφισμένη από τότε, σαν δικό του, και λέει στην Επιτροπή που την απαρτίζει ένας τοπογράφος, δύο νομικοί, και είναι ανεξάρτητο όργανο που ασχολείται με την εκδίκαση του θέματος, αν θα το δώσει στον ιδιώτη ή στο κράτος. Και αυτή τη στιγμή έχει στείλει το χρηματολόγιο έγγραφα σε όλους τους ενδιαφερόμενους για το πώς θα συνεδριάσει η Επιτροπή για να εκδικάσει το θέμα. Άποψή μου, κανένας ιδιώτης που είναι τι η Επιτροπή, θα απαρτήσουν ιδιώτες, δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, που θα έχει και ποινικές ευθύνες απέναντι στον νόμο. Δεν θα βάλει το κεφάλι του στο ντορβά για να βγάλει μία απόφαση για κάποιον πολίτη όταν είναι τόσο πολύ το θέμα μπλεγμένο. Να πούμε επίσης ότι το 2003 είχε ψηφιστεί ο νόμος για το χρηματολόγιο, ο 3127, από τη Βάση του Πανδρέου. Εκεί λοιπόν τι έλεγε? Ότι όποιος έχει 10 χρόνια συμβόλαιο στα εντός σχεδίου ή στουρκισμούς πρώτη 23, εντός σχεδίου δηλαδή, προκρίνεται έναντι του δημοσίου. Ή αν έχει 30 χρόνια εντός σχεδίου ή οικισμού πρώτη 23, χωρίς συμβόλαια, αλλά που να αποδείξει νομή κατοχή, πάλι προκρίνεται. Με αυτό λοιπόν... Το κουπί αυτό. Βάζω το αυτό να με συμπληρώσει, έτσι, γιατί ο Θανάσης είναι πολύ πιο έμπειρος. Αυτό λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι το χρηματολόγιο σεβάστηκε τον νόμο της Παπανδρέου, του 3, και έχει προκρίνει τους ιδιώτες. Δηλαδή στο Λαύριο τα σπίτια 400 που ή εσάς ενδεχομένως εδώ όσοι είναι εντός σχεδίου, έχει προκρίνει τον ιδιώτη. Όμως δεν το δέχεται αυτό το
το δημόσιο και έχει κάνει ένσταση. Πότε θα τερματίσει το δημόσιο? Όταν η Επιτροπή συνταυτιστεί με την άποψη του χρηματολογίου και πει ναι, συμφωνούμε με αυτό που είπε το χρηματολόγιο, είναι του ιδιώτη και τότε μόλις κυρωθούν οριστικά οι κάρτες, αλλά πότε κυρώνονται οι εγγραφές? Οι εγγραφές δεν κυρώνονται μετά από δύο χρόνια, τρία, που θα εκδικαστούν οι ενστάσεις και θα δημοσιευτεί. Έχει 10 χρόνια το δημόσιο προθεσμία να το προσβάλλει. Δηλαδή είσαι ακόμα άλλα 10 χρόνια όμηρος της απόφασης που θα βγάλει το χρηματολόγιο για κύρωση των οριστικών εγγραφών. Δεν έχει τελειώσει. Του δίνει περιθώριο όμως το δημόσιο. Λοιπόν, το δημόσιο όμως δεν έχει μόνο δυστυχώς αυτές τις αποφάσεις που έβγαλε το Σερκέλη. Έχει άλλα τρία πολύ σημαντικά και θα κλείσουμε αυτό για να μην σας κουράσω. Έχει τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης που λέει τις 9 Εβδόμου του 32, που λέει ότι τότε το κράτος, όπως είπε και ο κ. Φιλίππου, πήρε τα σαν λία από τον πόλεμο. Όμως, ειδικά εδώ στην Αττική, είχε λυθεί το θέμα νωρίτερα. Από το 1829, όταν ο τότε κυρίαρχος Σουλτάνος, εκδίδοντας θέσπισμα, παραχώρησε δωρεάν στους Αθηναίους, Οθωμανούς και Έλληνες, δικαιώματα εκδοτουσιακά επί των κατεχομένων από αυτούς εκείνους της Αττικής, τα οποία στη συνέχεια αναγνωρίστηκαν με το 21 του 30, 1930 πρωτόκολλο ανεξαρτησίας της Ελλάδος και μετά ακολούθησε η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης το 33. Το αναφέρω την ιστορία αυτά, όμως οι δικηγόροι που θα γράψουν τις ενστάσεις σας τα ξέρουν πολύ καλά καλύτερα αυτά και θα τα γράψουν και αυτό σαν λόγο. Ένας άλλος λόγος πέρα από τη συνθήκη είναι οι αποφάσεις. Ένα άλλο είναι το βασιλικό διάταγμα 17 της 29 Νοεμβρίου του 36 περί ιδιωτικών δασών. Το 36 λοιπόν είχε βγάλει ένα νόμο τότε το κράτος ότι όσοι έχετε ιδιωτικά δάση δηλώστε τα μέσα σε ένα χρόνο. Δεν πήγε κανένας. Οπότε αφού δεν πήγε κανένας σε ένα χρόνο θεώρησε ότι όλα τα ιδιωτικά δάση και οι δασικές εκτάσεις είναι δικά του. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Τώρα καταρχάς είναι ένα θέμα που είναι ενιαίο. Απασχολεί ενιαία το Δήμο Λαβρωτικής και το Δήμο Σαλονικού. Διότι η απόφαση που βγήκε τότε βγήκε για όλες τις περιοχές. Πρέπει λοιπόν να ανατραπεί για όλες τις περιοχές. Αυτή τη στιγμή έχει ανατραπεί από το 1977 με τον 719 τον νόμο άρθρο 19 μόνο για τον τέος Δήμο Κερατέας. Επομένως πρέπει πρώτον να πιστεί, να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να βγάλουν αυτή την απόφαση. Διότι, ακόμα και αν η Επιτροπή προκρίνει για τα εντός σχεδίου ό,τι έχει πει το χρηματολόγιο, για τα εκτός σχεδίου δεν υπάρχει θωράκιση. Αλλά ακόμα και για τα εντός σχεδίου υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έχει προκρίνει με τον νόμο του Παπανδρέου, γιατί κάποιος δεν είχε ούτε να αποδείξει νομική κατοχή, ούτε συμβόλαια. Επομένως, πρέπει να πάμε να βρούμε άμεσα τους βουλευτές, να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς γίνεται, διότι δεν είναι λογικό, εδώ μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για 1.500 και 2.000 κατοίκους, εδώ μιλάμε τώρα για όλο τον κόσμο που έχει ιδιοκτησίες σε όλο το έδαφος. Το υπόλοιπο, εκτός από Κουβαρά και Καλύβια, τα Καλύβια εξαιρούνται. Αλλά όλο το ένα ακόμη μικρό. Εδώ φαίνεται, καλή βγαίνει εκτός. Το σκορδί, πω. Όχι, όχι, ο Κουβαράς. Κουβαράς έχει δικό νόμο, ο Κουβαράς. Λοιπόν, δεν κουράσω. Εμείς είμαστε εδώ, σαν αιρετοί, να προασπίσουμε τα συμφέροντα του κόσμου. Είναι κάτι που είναι αδιανόητο. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο βγήκε σε σχέση με τωρινούς νόμους. Βγήκε για την κόντρα σε βγαίνη δημοσίου και τότε ενδεχομένως το δημόσιο να κάνει καλά, λέμε. Τώρα όμως είναι άλλα δεδομένα. Πρέπει λοιπόν να μην έχουν αυτή την ομοιρία, όπως έγινε στη ΔΕΗ, που θυμήθηκαν τον νόμο μετά από 100 χρόνια. Και τώρα τι κάνουμε, τώρα να βγει τροπολογία στον νόμο, που να λέει επεκτείνεται ο νόμος 7-17 σε όλες τις περιοχές του τέος Δήμου Λαβρίου, που σημαίνει Λαύριο, Καμάριζα, Ανάβησο, Φώκια, Σαρονίδα, Καλύβια, Κουβαρά και Πέτρα. Αυτό. Τι σημαίνει? Ποιος θα το κάνει αυτό?
Ο Δήμος μπορεί να υποκάνει. Όχι, ο Δήμος δεν νομοθετεί. Με την περιφέρεια μπορεί να πιέσουν την κυβέρνηση και τα κόμματα όλα να το ψηφίσουν στη Βουλή. Ένα λεπτό, μισό λεπτό να τελειώσει ο Δήμαρχος. Συγγνώμη. Εγώ τελείωσα. Μισό λεπτό να τελειώσει ο Δήμαρχος. Κάτι θέλει να μας πει ο κύριος Κατσιγιάννης εκ μέρους της περιφέρειας και αμέσως θα δοθεί ο λόγος σε όποιον θέλει και έχει κάτι να προσθέσει. Εγώ θέλω να πάρει... Σύντομοι είμαστε και δύο κύριε Δήμαρχε, αλλά καλώς τελείωσα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο, γιατί προφανώς κάποιοι είτε πρόβλημα και κάποιοι όμως είτε έρθει για το θέμα να λυθεί. Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να όλοι μαζί ενωμένοι, δεν μπαίνει σε καμία λογική εκμετάλλευσης μικροπολιτικής τα χαζά που γνωρίζουμε. Πρέπει όλοι μαζί στην κειμένη, συγκεκριμένη και με την περιφέρεια να το καταλάβουν να τελειώνει το πράγμα. Έπρεπε να γίνει το 17, το. Τότε που τρέχαμε. Που τρέχαμε τον Απρίλιο, δεν έγινε, το φοβήθηκαν. Τώρα έχει φτάσει ακόμα στο φταίει. Είμαστε τώρα στο παρένα. Ευχαριστούμε, Δημάρχε. Λοιπόν, ο Θανάσης Κατσιγιάννης, περιφερειακός σύμβουλος. Καλησπέρα σε όλους. Ναι, θα μιλήσει. Παιδιά, τώρα έχουμε ξεκινήσει. Ας μιλήσουν θεσμικά αυτοί που κάτι να μας πούνε. Έχετε όρεξη μέχρι το πρωί να κάτσουμε. Δεν θα πάμε. Ήθελα καταρχήν να μεταφέρω το χαιρετισμό του Περιφερειάρχη και να δηλώσω την απόλυτη στήριξη του Περιφερειάρχη και της Περιφέρειας Αττικής στην προσπάθεια που όλοι μαζί θα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον παραλογισμό εκ μέρους της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου. Να γίνω λίγο πρακτικός. Επειδή τυχαίνει με την παλιότερη ιδιότητά μου, υπήρξα βουλευτής και έχω συντάξει το συγκεκριμένο άρθρο 4 του νόμου 3127 που αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, του 3. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Υπάρχει ένα δεδικασμένο. Στο Δήμο Αχαρνών, πριν από 2 περίπου χρόνια, μία περιοχή, αναφέρομαι τώρα στα εντός σχεδίου καταρχήν, μία περιοχή με τα ίδια πολεοδομικά χαρακτηριστικά όπως και η Σαρονίδα, η Βαριμπόμπη, πάλι διάταγμα, πάλι εκείνης της εποχής περίπου, αμυγής κατοικία, εμφανίζεται κάποια στιγμή κατά την σύνταξη, κατά την διαδικασία του κτηματολογίου, η κτηματική υπηρεσία και προβάλλει τις αντιρρήσεις της, εκ μέρους του Δασαρχείου, για διάφορες εκτάσεις. Εμείς σαν Δήμος δώσαμε ένα κείμενο, το οποίο μάλιστα κύριοι Δήμαρχοι είναι διαθέσιμο, το έχω και εδώ, για την νομική στήριξη των κατοίκων με την επίκληση των νόμων 3127 του 3 άρθρο 4 παράγραφος 1 και 2, το οποίο επειδή και τότε που πέρασε, σας λέω το έχω ζήσει, ήμουν ο συντάκτης αυτής της τροπολογίας, το οποίο άρθρο τα Δασαρχεία και μετά την ψήφιση του νόμου εξακολουθούσαν να μην το δέχονται. Προκειμένου λοιπόν να υποχρεωθούν να το δέχονται, το 2004 Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Κουρής το περάσαμε από Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Και εκεί έγινε αποδεκτό και όχι μόνο αυτό, λέει ότι όποια υπηρεσία όπως το Δασαρχείο αρνείται να εφαρμόσει το συγκεκριμένο νόμο, κάνει αδίκημα. Λοιπόν, συνεχίζω. Πέραν αυτού, έγινε μία βελτίωση στο νόμο, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, έχω τα κείμενα, θα σας τα δώσω, κάπου το 2017, 16, κάπου εκεί, όπου έχει γίνει και μία βελτίωση και μία διαφοροποίηση, λέει ότι ναι, ο ιδιώτης ο οποίος έχει έκταση κάτω των 2 στρεμάτων, δεν μπορεί να υποστεί την βάσανο της διεκδίκησης του δημοσίου, επιπλέον, εξαιρεί τα κοινόχρηστα, εντός σχεδίου λέμε τώρα, τα κοινόχρηστα των Δήμων. Δηλαδή, στο κοινόχρηστο των Δήμων ισχύει άλλο. Για τους ιδιώτες, όποιος έχει κάτω από 2 στρέμματα, τέρμα δεν χωρεί διεκδίκηση του Δημοσίου. Με αυτόν τον τρόπο εμείς, σαν Δήμος Αχαρνών, εφοδιάσαμε τους κατοίκους, δεν τους γλιτώσαμε την ταλαιπωρία να πάνε στις επιτροπές του κτηματολογίου, εφοδιάσαμε με την κατάλληλη επιχειρηματολογία, είναι αυτή που είπαν οι δύο δήμαρχοι, και ο Δημήτρης και ο Πέτρος. Εμείς λοιπόν τους δώσαμε αυτό και δικαιώθηκαν όλοι. Και το πρόβλημα στην Βαριμπόμπη έληξε. Κατά συνέπεια... Εγώ τι θέλω να πω, δεν είναι το ζητούμενο για μας αν θα δικαιώθουν. Ναι, ναι, ναι. Λέω λοιπόν το εξής, ως προς το άμεσο το πρόβλημα που υπάρχει στη Σαρονίδα και ενδεχομένως και σε περιοχές εντός οικισμού ή εντός σχεδίου.
υπάρχει αυτή η ρύθμιση, υπάρχει και ο επόμενος νόμος 17 που μπορεί να βοηθήσει. Για το εκτός σχεδίου όμως δεν υπάρχει τέτοια ρύθμιση και εδώ συμφωνώ, θα πρέπει να προχωρήσει και να διευρυνθεί η ρύθμιση του 77, έτσι, προκειμένου του 719 άρθρο 19. Να προχωρήσει αυτή η ρύθμιση για να λυθεί και το πρόβλημα και στα εκτός σχεδίου, αλλά και ενισχυτικά ακόμα και στα εντός σχεδίου. Άρα, εγώ σας έχω διαθέσει να περιμένω από εκεί και πέρα για τα εκτός σχεδίου και εμείς θα πιέσουμε σαν περιφέρεια να προχωρήσει αυτή η τροπολογία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κατσιλιάνη. Να πω κάτι, Θανάση, γιατί μας θέλει. Το ζητούμενο δεν είναι αν θα δικαιωθούν, διότι όλοι αν θα κάνουν προσφυγή είναι τόσο ισχυρά τα στοιχεία που θα δικαιωθούν. Το ζητούμενο είναι να μην μπει ο κόσμος σε αυτήν την ταλαιπωρία, γιατί είναι παράλογο. Το να κάνουν προσφυγή δεν μας χρειαζόταν εμάς εδώ. Βάλτε ο καθένα στο δικηγόρο του, πληρώστε και τα χιλιάρικα και κάντε την προσφυγή. Τα στοιχεία τα ξέρουν οι δικηγόροι, θα δικαιωθείτε. Το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει σήμερα να κατατεθεί η τροπολογία, σήμερα να πει ο Υπουργός την κλιματική, μην ξαναστέλνει, για να ησυχάζει ο κόσμος και να. Ξέρετε, 3.500, αφήστε ένα λεπτό. 3.500 δηλώσεις που έχουν ειδοποιήσει που έχουν έρθει εδώ. Με ένα χιλιάρικο, αν βάλει δικηγόρο και το κοπογράφο στην κάθε μία, για να κάνει ένσταση σήμερα από την ώρα που του πιέζει, πάρτε τόσα εκατομμύρια είναι. Όχι, προσφυγή στο δικαστήριο, αυτό δικαστήριο. Τι είναι, ρε λέει, πώς είναι προσφυγή. Στην επιτροπή. Προσφυγή στην επιτροπή. Αυτό δεν γίνεται έτσι. Ποιο είναι. Ένα λεπτό, ναι, μπορείτε. Εδώ διαβάζω τις ειδοποιήσεις ότι έχει στείλει ένσταση κτηματική και πρέπει να προσφύγει ο κόσμος. Πώς θα προσφύγει. Άλλη ερώτηση, ναι. Έλα, Σταύρο. Το στόχο εντοπίου κύματος είναι ότι με δέντες κάτω να υποβάλει υπόλοιμα. Λοιπόν, να κάνουμε μερικές διευκρινήσεις. Αυτό που εννοεί ο Δήμαρχος είναι ότι την ημέρα της εκδίκασης θα σας δοθούν κάποιες ημέρες να υποβάλλετε υπόμνημα με τη δική σας θέση. Αυτό έχει έξοδα. Δηλαδή θα πρέπει να πάρετε ένα τοπογράφο, ένα δικηγόρο αυτά. Όχι, με συγχωρείτε. Έχω την εμπειρία που θα γίνει στο εγώ. Να βοηθήσω. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Λοιπόν, εγώ είμαι από την Κερατέα, με γνωρίζετε, ήμουν δήμαρχος στην Κερατέα. Στην Κερατέα και εγώ προσωπικά με το θέμα ασχολούμαι εγώ προσωπικά το 1979. Τόσο σημαίνει. Και ο κύριος Δωρόζης που είναι εδώ. Λοιπόν, και αυτό το θέμα το επαναφέρουμε όχι μόνο τώρα που είναι το κτηματολόγιο, αλλά και σε άλλες φάσεις που δεν είχαμε μόνο τη ΔΕΗ, είχαμε και το δρόμο, το μεγάλο τον εθνικό δρόμο Λαβρίου, που και εκεί δημιουργήθηκε θέμα και μετά με κάτι απαλωτριώσει και στα φέρκα κλπ. Δεν θέλω να πουλήσω γνώσεις. Απλώς θέλω να πω δύο πράγματα για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Ό,τι είπαν οι δύο δήμαρχοι ιστορικά έχει βάση. Και έχει βάση και ό,τι διαδικασία έγινε για να μπορέσει να απειληθεί για όλη την περιοχή μια και καλή το θέμα. Να διευκρινίσουμε ένα πράγμα όμως, το ξέρετε καλύτερα εσείς που είστε εδώ. Ό,τι γίνεται τώρα και ξύπνησε τον κόσμο, γίνεται στα πλαίσια της διαδικασίας του Εθνικού Κτηματολογίου. Η πρόσκληση έχει έρθει από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Σας καλεί, θα μας καλέσει αύριο και εμάς και εσάς και τους άλλους στην περιοχή που περιγράψαμε, στα κτίρια της Ευελπίδων, να πάμε απέναντι σε μια επιτροπή, είναι 80 επιτροπές περίπου για όλη την περιοχή, και απέναντι σε μια επιτροπή περιγράφηκε πολύ καλά ιδιωτών, τοπογράφων, νομικών κτλ. Να πούμε τα επιχειρήματά μας με βάση τι. Με βάση την ένσταση που κάναμε τότε που ήρθε το κτηματολόγιο. Άρα λοιπόν, και κάποιοι δεν την έχουν κάνει. Άρα λοιπόν, στα πλαίσια αυτά προκύπτει το θέμα, υπάρχει και για αυτούς που δεν κάνανε ένσταση και στα πλαίσια αυτά η μόνη δυνατότητα που έχουμε, το λέω νομικά και θα το εξηγήσετε καλύτερα εσείς γιατί το ξέρετε, νομική εννοώ, είναι ότι όταν θα πάμε εκεί έχουμε τη δυνατότητα να καταθέσουμε ένα υπόμνημα. Δεν είναι ούτε μια προσφυγή ούτε δικαστήριο. Δεν θέλω να έρθω σε αντιδικία πάνω σε αυτό που λέω, αλλά προσέξτε δύο πράγματα. Δύο πράγματα και να τελειώνω. Εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, κατά την άποψή μου, κάναμε ένα λάθος. Ας μην δούμε ποιος το έκανε. Όταν ήρθε το κτηματολόγιο και χτύπησε το κουδούνι της 1151, δεν λύσαμε τότε το πρόβλημα που ήταν καυτό και δεν το λύσαμε και το 16, που έχουμε και αποφάσεις φορέων.
Λοιπόν, δεύτερο λάθος που κάναμε είναι ότι δεν πιάσαμε στενό μαρκάρισμα το κλιματολόγιο. Είχαμε πάει 100 φορές, αλλά δεν υπήρχε ανάλογη υποστήριξη. Αλλά θα πω και εγώ, δεν υπήρχε ανάλογη πολιτική, ας το πούμε, βούληση ή πίεση, ώστε η περιοχή μας, όπως έχει γίνει με άλλες περιοχές, να μην τρέχουμε στην Ευρωπαϊκή, να έρθουν εδώ να εκδικαστούν, να δούμε αν θα μπορούσε να γίνει κάποια εκδίκαση. Τώρα, είμαστε σε μια διαδικασία που ξελίστη. Κάποιοι ήδη έχουν πάει. Δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Τι έχει βγει για αυτούς? Δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Δύο πράγματα. Δεν έχει βγει απόφαση τώρα. Λοιπόν, δύο πράγματα. Το πρώτο που θα πω, το προσθέτω σε αυτά που είπαν προηγουμένως οι δήμαρχοι και το προσθέτω στην πρόταση που έκανε αρχικά ο κ. Φιλίππου, που είναι πολύ σωστή. Τα τρία σημεία που είπε. Το πρώτο που πρέπει να γίνει, και αφήστε όλα τα άλλα περί του ειδικού νόμου τάδε περί δασών. Όλες οι ενστάσεις, συγγνώμη, όλες οι προσκλήσεις που σας έχουν έρθει λένε 1151. Αυτό δεν λένε? Μπράβο. 1151 λοιπόν. Εδώ πρέπει να υπάρξει ένα κοινό κείμενο. Το κάναμε στην Κερατέγια τις ενστάσεις. Τότε, προσέξτε, γίνεται σε δύο μέρες, αν χρησιμοποιήσουμε ανθρώπους όπως οι νομικοί μας, όπως ο κύριος Ρόζης που το ξέρει πολύ καλά. Κάποιοι άνθρωποι που το ξέρουν απ' έξω και ανακατοντά. Δηλαδή, αύριο εγώ σας εγγυώμαι ότι με αυτούς τους ανθρώπους θα υπάρξει ένα κοινό και μπορούμε, αν το θέλουν οι δήμαρχοι, φυσικά, έτσι, να υπάρξει ένα κείμενο το οποίο θα είναι η βάση του κοινού υπομνήματος οποιοδήποτε έχει αυτό το πρόβλημα, και όταν θα παρουσιάζεται στην Ευελπίδων, στην τάδε επιτροπή για το δικό του κτήμα, θα καταθέτει αυτό που θα είναι ακριβώς το ίδιο για όλους. Διότι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μπροστά, προφανώς χωρίς λεφτά, αυτό είπα. Είπα θα συντάξουμε άνθρωποι που έχουμε κάποια εμπλοκή και διά των Δήμων, το μεγάλο μας όπλο είναι ότι έχουμε το Δήμο και την Περιφέρεια, διά των Δήμων και της Περιφέρειας θα κατατίθεται από τον καθένα που βγαίνει, και αυτό είναι το πρώτο. Αυτό το προσθέτω διότι στην πρόταση που άκουσα δεν φάνηκε, αλλά φανεί από τη συζήτηση. Και το δεύτερο είναι το εξής. Ότι η τροπολογία που έχει φτιαχτεί, έχει συνταχθεί, συντάκτες είναι ο Μιλόν και ο κύριος Ρόζης. Εδώ. Κυρία Μακρύ. Λοιπόν, γιατί δεν είναι κάποιοι σπουδαίοι, μην το παίρνετε έτσι. Απλώς στην Κερατέα το ξέρουμε από το 1977 και ξέρουμε και την εφαρμογή του. Υπάρχουν αποφάσεις του Αναπτυξιακού Συνδέμου Λαυρωτικής, γιατί λέω πρώτα τον Αναπτυξιακό Δήμαρχε. Τον ελέγχω διότι ο Αναπτυξιακό Συνδέσμο Λαυρωτική, που είναι πρόεδρο μέχρι την από λίγε μέρε εγώ, με απόφαση του 16, περιλαμβάνει και το Δήμο Σαρονικού και το Δήμο Λαυρωτική. Η απόφαση είναι εδώ. Την έχω εδώ, η 46 του 2016. Η οποία περιγράφει επακριβώ, ούτε κεραία δεν χρειάζεται να προσθεθεί παραπάνω, με δύο εναλλακτικέ λύσει, το πώ πρέπει να γίνει νομοθετική τροπολογία. Την οποία τροπολογία σα διαβεβαιώνω, γιατί ήμουν σε όλε τι επιτροπέ, όλε τι συναντήσει, την καταθέσαμε. Από όλους έγινε ασμένος δεκτή, βουλευτάς και υπουργούς, και δεν υλοποιήθηκε. Το γιατί είναι ένα θέμα. Ξέρετε ποιο είναι το κλειδί? Αυτό που σας είπα, κύριε Φιλίππου. Διότι όταν πήγαμε εμείς το 2016 με αυτά τα όπλα, με πολλή δουλειά, στήσαμε αίμα τότε, όχι μία επαφή, 15 επαφές, όταν πήγαμε, ο κόσμος ήταν επαναπαυμένος, δεν είχε καταλάβει τι έρχεται και δεν υπήρχε κόσμος όπως αυτός που είναι σήμερα εδώ, και βλέπανε κάποιους παράγοντες. Ήτανε ο δήμαρχος του Λαβρίου, Λαυρωτικής, ο κύριος Σοφρόνης ήταν, ο κύριος Φιλίππου και κάποιοι άλλοι ξημών. Μόνο αυτοί, δεν υπήρχε κόσμος. Ξέρετε πότε θα γίνει η τροπολογία? Τελείωσα. Ξέρετε πότε θα υλοποιηθεί η τροπολογία? Μόνο όταν υπάρχει μια φωνή λαού βροντερή όπως αυτό που δίνεται σήμερα, η οποία θα ταρακουνήσει λίγο κάποιους, οι οποίοι μας είπαν, σας το λέω, δεν έχει σημασία ποιος το είπε, όταν φύγαμε την Επιτροπή, θα γίνει, μπράβο, σιγά μη γίνει, ρε παιδιά. Αφήστε τώρα, δεν είναι και εύκολο τώρα να χαρίζουμε εκτάσεις. Είχατε τον αγαποδεκτή πριν. Μπροστά μας έγινε, εδώ είναι ο κύριος Ρόζης. Λοιπόν, τελείωσα με αυτό λέγοντάς σας ένα πράγμα. Ακόμα και να αποκτήσουμε την Μητροπολογία, κύριε Φιλίππου, το είπε ο κύριος Δήμαρχος Λαυρωτικής. Η εφαρμογή της δεν είναι απλό πράγμα. Θέλει αιτήσεις, τοπογραφικά κτλ. Μέσα στην ίδια απόφαση έχουμε συντάξει και έχουμε περιλάβει και μία ίσονο σημασία παράγραφο, παύλα, τροπολογία, η οποία λέει πώς θα εφαρμόσετε. Και εφαρμόσετε
με τον τρόπο, είναι ευκαιρία θέλω να πω, που σήμερα το κτηματολόγιο έχετε αναγνωρίσει και βάσει σε τάξη της ιδιοκτησίας μας. Δεν το περιγράφω, αλλά στην επιτροπή που επίσης να φτιαχτεί μετά, για να υλοποιηθούν οι αποφάσεις αυτές που πήρατε, να είναι κοινή επιτροπή, να είναι κάτι ανάλογο με τις ανεμογεννήτριες, και σε μια-δυο μέρες να τελειώνουμε, να συντάξουμε ένα το υπόμνημα που θα δώσουμε στους κατοίκους και δύο να ξαναδούμε μέλλον, να μάθει τίποτα δεν θα αλλάξουμε βέβαιως, την τροπολογία που έχουμε και να πάμε να κουνήσουμε κάγκελοι, γιατί θέλω να σας βεβαιώσω, ένας βουλευτής τότε της αντιπολίτευσης, αν θέλει ο κ. Ρόζης να το πει, της τότε αντιπολίτευσης, το 2016, είπε εάν δεν εφαρμοστεί, παιδιά, μπορεί να έρθει μια άλλη κυβέρνηση, ήρθε μια άλλη κυβέρνηση και θα εφαρμοστεί. Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ζητάτε πολύ το λόγο, επειδή μπορεί και να κουράσουμε τον κόσμο. Δεδομένο είναι ότι έχουν έρθει σε όλους αυτή τη στιγμή ενστάσεις από την κτηματική υπηρεσία όσον αφορά τις ιδιοκτησίες σας. Για να είναι ξεκάθαρο τι κάνουμε εμείς εδώ. Ένα, καρφωτά τα λέω. Πρόταση τροπολογίας νομοθετικής, την οποία την έχω εδώ, την είχε υποβάλει η Λαβριωτική το 2016, δεν προχώρησε. Πέρασε μόνο ως προς το οικονομικό, δηλαδή να μην πληρώσουν τα πρόστιμα οι Λαβριώτες, τίποτα άλλο. Δύο, να παγώσει όσο είναι δυνατόν. Ωραία, πάρτε εσείς την ευθύνη. Εμείς λέμε αυτό που διεκδικούμε, διαφωνήστε όσο θέλετε, αλλά θα διεκδικούμε. Θα ζητήσουμε να παγώσει η διαδικασία. Εσείς που είστε στο κτηματολόγιο, μην την παγώνετε. Εδώ η δική σας κάτοικος είναι, πάρτε τι είναι που θέλει να σας πάρει τα γονάπια. Να πάρτε τι είναι. Εδώ είναι. Έλατε, αυτό θα κάνουμε. Δεν το έκανε τότε κυβέρνηση. Δεν απολογούμαστε εμείς. Εμείς κινηθήκαμε και γινόμαστε διαχρονικά ως αυτοδιοίκηση. Και τρίτον, να ζητήσουμε όσο είναι δυνατόν να πάνε πιο πίσω οι εκδικάσεις αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Και ένα τέταρτο, αυτό που είπε ο Σταύρος, που είναι θετικό, αν μπορεί να γίνει ένα κοινό κείμενο να σας διανεμηθεί, να μην τρέχετε όσο είναι δυνατόν σε δικηγόρους και όλα αυτά τα πράγματα που είναι μία δαπάνη. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Μέχρι εδώ, από εκεί πέρα, σαφώς και θα υπάρξουν απόψεις που στηρίζουν αυτό που έχει γίνει σε βάρος σας. Ας το ακούσουμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Για ακόμα μία φορά συνεχίζεται στο ύπνο. Ναι, λοιπόν. Τελευταία φορά. Καταρχάς να σας ειδικώ. Ονομάζομαι Διονυσία Πεπερίδου. Κάποιοι μπορεί να με ξέρετε. Είμαι ένα δημοτική σύμβουλο στην πρώτη περίοδο του Καλλικράτη. Γι' αυτό με αγαπάει πάρα πολύ ο κύριος Φιλίππου. Είμαι διδάκτορ μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και κάνω το μάθημα Πολεοδομία, Κτηματολόγιο, Τεχνική Νομοθεσία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είμαι τεχνική σύμβουλος σε 4 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής και είμαι τεχνική σύμβουλος του Ελληνικού Δημοσίου σε διάφορες δίκες. Δεν δουλεύω στο κτηματολόγιο όπως είπε ο κύριος Φιλίππου και δεν θέλω να μας πάρουν γιατί είμαι και εγώ κάτοικος εδώ. Καταρχάς να εξηγήσουμε κάποια πράγματα για τη διαδικασία. Το κτηματολόγιο συντάσσεται από αναδόχους τους οποίους τους επιβλέπει η κτηματολόγιο. Όλοι οι πολίτες υποβάλλουμε τις δηλώσεις ιδιοκτησίας, το κάναμε όλη την περίοδο 2008-2009. Επειδή πήγαν πίσω οι μελέτες της β' φάσης κτηματογράφησης, η ανάρτηση στην περιοχή εδώ έγινε το Νοέμβριο του 2016. Το Νοέμβριο λοιπόν του 2016, η Διεύθυνση Δασών, επειδή δεν μπορεί να προβάλλει καμία ένσταση κατά της προσωρινής ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων, διαβίβασε έναν φάκελο ο οποίος είναι υφέστατος τεκμηριωμένος, θα σας εξηγήσω μετά στη συνέχεια, στην κτηματική υπηρεσία, η οποία κτηματική υπηρεσία, φοβούμενη διάφορα πράγματα, υπέβαλε την ένσταση. Μικρή παρατήρηση για το τι έχω κάνει εγώ όταν ήμουν υπεύθυνη γραφείου κτηματογράφησης από πλευράς αναδόχου στη Βούλα και στη Βουλιαγμένη. Δεν παρέλαβα τις ενστάσεις για να μην έχουμε τα σημερινά σκηνικά. Αντιστάθηκα στεναρά στις κτηματικές, γιατί ήξερα ότι έτσι και παραλάμβανα ενστάσεις, η διαδικασία ήταν προδιαγεγραμμένη. Τελεία. Εγώ λοιπόν, όχι, δεν παρέλαβα εγώ στο κτηματολόγιο. Από τη στιγμή που ο ανάδοχος τις παρέλαβε, είναι υποχρεωμένος να συντάξει υπομνήματα, ακόμα κι αν αυτά τα υπομνήματα είναι απορριπτικά, και η κτηματική υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να κοινοποιήσει σε όλους μας την ένσταση που υπέβαλε για να καλυφθεί το τυπικό κομμάτι του κόσμου, γιατί επειδή έχω συζητήσει με τη συγκεκριμένη κτηματική όταν δεν παραλάβανα στη Βούλα και στη Βουλιαγμένη, φοβούνται την παράβαση καθήκοντος. Να το πούμε ξεκάθαρα τι φοβούνται. Η υπηρεσία της κυρίας Κοφού. Και επειδή η κυρία Κουφού αυτή τη στιγμή είναι στον κύριο Βεζιρόπουλο, νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε μαζί της πολύ πιο διαφορετικά από ό,τι θέλει. Μίλησα το μεσημέρι για να είναι εδώ, αλλά δεν μπορεί να έρθει χωρίς να το δει. Εγώ μπορώ να μιλήσω
και αύριο μαζί. Για να συνεχίσω. Καλά, κάνετε, το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό. Είπατε τόσο άλλο, τόσο ιστορικό, και εγώ λέω για τη Σαρονίδα. Το ελληνικό δημόσιο λοιπόν ήρθε και είπε για μία περιοχή, για μία εφετειακή. Είναι τρεις εφετειακές και ένας Άριος Πάγος του 1800 κάτι. Οι οποίες ενδεχομένως να μην έχουν καμία εφαρμογή στη Σαρονίδα. Καθότι σύμφωνα με τα έγγραφα, γιατί με τρεις μέρες τα γάπη και έχω κάνει όλες τις αιτήσεις σε διάφορα υπουργεία για να πάρω φακέλους σχεδίων, για να πάρω διάφορα στοιχεία, προκύπτει ότι εμείς δεν ανήκαμε ποτέ στην κόντρα του Σαρακιέρη και εμείς ανήκουμε στο κομμάτι που ακούει κτήμα Μάρκελου. Δεν ήμασταν ουδέποτε στην κόντρα και στη 1151. Τα είπα ότι είμαστε το κτήμα Μάρκελου. Οπότε αυτό που έχει κάνει το Δασαρχείο είναι ότι κάποια στιγμή όταν ζητήθηκε μία επέκταση πιο ψηλά από εκεί που ξέρουμε τη Σαρονίδα στο όριο της το 1966, αρνήθηκε την επέκταση, νομίζω ότι ο Δασάρχης τότε το μεσημέρι του Ευρωπαϊκού λεγόταν Εγκίκας, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται το δημόσιο να προβάλλει δικαιώματα εξαιτίας του κτήματος Μαρκέλου. Το οποίο κτήμα Μαρκέλου, ένα κομμάτι του είχε διανεμηθεί στους πρόσφυγες στο Δασαρχείο και είχε και είπε, επειδή δόθηκε αποζημίωση, δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζεται ως ιδιοκτησία κτλ. Σε όλη αυτή την ιστορία, κάποια στιγμή εμφανίστηκε πάνω ψηλά το Υπουργείο και στην πίσω πλευρά της Σαρονίδας του βουνού. Το Υπουργείο Βιομηχανίας να θέλει να κάνει λατομία, είδε το μπλέξιμο με το ιδιοκτησιακό, έφυγε. Κάποια άλλη στιγμή εμφανίστηκε και υπάρχει μια. Την τράβηξα φωτογραφία σήμερα, δεν έχω προλάβει να την αποκωδικοποιήσω. Η οποία δικαιώνει η ιδιωτική εταιρεία που ήθελε να οικοδομήσει τη συνέχεια πάνω, με τη λογική ότι το ελληνικό δημόσιο δεν απέδειξε παρκώς τα δικαιώματά του. Αυτό που έχει προκύψει σε σχέση με τα δύο πρωτόκολλα του Λονδίνου και τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης του 1830 και 1831 είναι το εξής. Το ελληνικό δημόσιο έχει από τον Άριο Πάγο το 2014 και το 2015 το εξής πρόβλημα. Έχει κριθεί ότι δεν μπορεί συνεχώς να διεκδικεί στην Αττική. Αυτό έχει κριθεί στην Αττική, η οποία δεν απελευθερώθηκε με το δίκαιο του πολέμου, απελευθερώθηκε με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης. Ο Σουλτάνος το 1829, βλέποντας ότι χάνει, έδωσε δικαιώματα μουλκίων στους Οθωμανούς για να φύγουνε και αυτοί τα πουλήσαν ως αναχωρούντες Οθωμανοί, τα περιβόητα χοντζέτια. Έχει υπάρξει ολόκληρη τεκμηρίωση από το Υπουργείο Γεωργίας για το χοντζέτι του Μάρκελου. Λοιπόν, και το δούμε στο διατάφτα. Κύριε Βερμερίδου, τη συγκέντρωση την έκανε ο Δήμος και επιτρέψτε μου να έχω την ευθύνη. Εάν έχετε κάτι συγκεκριμένο να πείτε, αν θέλετε να κάνετε διάλεξη για την ιστορία, την είπα και εγώ δύο λίγο, να κάνουμε ένα βράδυ να πούμε την ιστορία από την Τουρκοκρατία. Έχετε. Αφήστε με να έχω την ευθύνη, εμείς καλέσαμε τον κόσμο. Εσείς είστε εδώ για να σας καλέσετε. Έχετε κάτι συγκεκριμένο για το θέμα σας, παρακαλώ. Ή αλλιώς έχω δικαίωμα να σας αφαιρέσω το λόγο του Προεδρέφου. Εάν έχετε κάτι συγκεκριμένο με τις δηλώσεις που έχουν έρθει να προτείνετε να σας ακούσουμε. Εάν δεν έχετε, παρακαλώ γενικά. Θα πρέπει λόγω της νομοθεσίας του κτηματολογίου, που είναι μια καθαρά προδικαστική διαδικασία, να παραστεί στις επιτροπές και να υποβάλει υπόμνημα. Αν ο Δήμος επιλέξει. Όχι, δεν μπορεί να ανασταλεί η διαδικασία όπως προτείνεται. Είναι συγκεκριμένη κτηματολογική διαδικασία. Γιατί να επιβαρυνθεί ο κόσμος. Αν ο Δήμος επιλέξει. Όταν ο Πρωθυπουργός μειώνει φόρους. Όταν ο Πρωθυπουργός μειώνει φόρους. Αν ο Δήμος επιλέξει. Παρακαλώ πολύ, φέρατε τον κόσμο σε μια διαδικασία. Αν ο Δήμος επιλέξει να κατατεθεί υπόμνημα, ευχαρίστως να συμβάλλω και έχω κάνει πολύ περισσότερα από τον εαυτό μου. Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Βερμερίδου, ναι. Κύριε Βερμερίδου, ευχαριστώ. Λοιπόν, παρακαλώ ένας-ένας. Θέλει ο κύριος Σοφρός και η κυρία Γαλανοπούλα από πλευράς Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να παρακαλέσω πάρα πολύ όλους στο θέμα και σύντομα, γιατί κάπου πρέπει να καταλήξουμε. Λογικό είναι να δημιουργούνται εντάσεις, γιατί είναι και το θέμα τέτοιο. Έχει να κάνει με τις περιουσίες μας. Καλό είναι να είμαστε ψύχρεμοι. Θερμή παράκληση όλους, όσο πιο σύντομα να καταλήξουμε. Κύριε Δήμαρχε, να μιλήσει και να σας πω αμέσως. Να σας πω κάτι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Θα μιλήσω μόνο για 3 λεπτά.
Το πρώτο για το οποίο θέλω να ξεκινήσω είναι το εξής. Ειρήνη μην. Έχουμε ένα πρόβλημα κοινό, όλοι μαζί, και πρέπει όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι για να δοθεί λύση. Δεν θα φαγωθούμε μεταξύ μας. Ο καθένας έχει την άποψή του. Λίγο πιο σωστή, λίγο πιο λαθασμένη. Δεν θα κάνουμε αυτή τη στιγμή κριτική της σωστής ή της λάθος άποψης. Αλλά κριτική του ότι υπάρχει η διάθεση από όλους συνεργασίας για να δοθεί λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχετε λάβει, επειδή φρόντισα να επικοινωνήσω με το κτηματολόγιο, 1000 ειδοποιήσεις Σαρονίδα μέχρι σήμερα. Και 700 ακόμα θα λάβετε τις επόμενες μέρες. 1700 είναι ειδοποιήσεις για τη Σαρονίδα, σημερινή πληροφόρηση από το κτηματολόγιο. Γιατί έχει γίνει όλο αυτό? Διότι υπάρχει μία δικαστική απόφαση του Πάλε Ποτέ, η οποία ακυρώθηκε εν μέρη με τις δύο επόμενες δικαστικές, ξαναπονούμερα και ημερομηνίες, με τις δύο επόμενες δικαστικές αποφάσεις, διότι δεν αντιλήφθηκαν ότι η κερατέα αφορούσε όλο αυτό το κομμάτι της Νότιο-Ανατολικής Αττικής, αλλά πιάσαν την κερατέα της τότε εποχής, δηλαδή μόνο την κερατέα, και έτσι όλοι οι υπόλοιποι μείναμε στον αέρα. Οπότε απαιτείται μία νομοθετική ρύθμιση πρώτον, η οποία θα έρθει και θα λύσει αυτό το πρόβλημα και θα λέει η κερατέα, ενώ ότι ήταν η κερατέα από το 1872 και όχι το 1900, πότε ήταν η τρίτη και τέταρτη, 80 και 87 και ούτω καθεξής. Ένα. Και ένα δεύτερο, πρέπει να υπάρξει μια πολιτική βούληση για την κτηματολόγιο ΑΕ. Εργάζεται για το ελληνικό δημόσιο. Δεν εργάζεται ούτε για τον Πάπα της Ρώμης, ούτε για εσάς, ούτε για μας. Οπότε πρέπει από την κυβέρνηση πάλι, αφού δοθεί η νομοθετική λύση, να δοθεί και μια εντολή να σταματήσει αυτή τα αλληπορία. Πώς θα το κάνουνε, ούτε τεχνικός είμαι, ούτε νομικός είμαι, ούτε ιστορικός να μιλήσω για τα ιστορικά δεδομένα, όμως είμαι ένας από εσάς που σκύβω και εγώ πάνω από αυτό το πρόβλημα, να συμβάλλω με όποιες δυνάμεις διαθέτω για να δώσουμε λύση. Όλη τη βδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, όχι τη χθεσινή μία ημέρα, την προηγούμενη εβδομάδα, φρόντισα να επισκεφθώ τους βουλευτές της σημερινής κυβέρνησης της περιφέρειάς μας, να τους ενημερώσω και να τους πείσω ότι πρέπει να σκύψω πάνω από αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορώ να πω βέβαια ότι βρήκα αντίσταση ή αντίληση από κανέναν. Για να είμαι ειλικρινής, επικέντρωσα περισσότερο, αυτό δεν μπορώ να τα απαντήσω εγώ, να ρωτήσετε τους ίδιους. Από συνομιλία που είχα σήμερα το μεσημέρι, τελευταία φορά, με τον κύριο Βορύδη, μου είπε πως κλείνει ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με τον κύριο Βεσιρόπουλο, που είναι ο Υφυπουργός Οικονομικών, και από εκεί πρέπει να δοθεί η λύση. Στο οποίο ραντεβού, εκτός από τις δύο διοικήσεις των Δήμων, εγώ προτείνω απόψε να μετέχουν και δύο-τρεις κάτοικοι που εσείς θα ορίσετε, για να έχετε μια άμεση εικόνα, διότι επιβάλλεται άμεσα να δοθεί μια πολιτική λύση, η οποία θα αποτρέψει τι? Το ότι είναι δικές σας και δικές μας ιδιοκτησίες, το ξέρουμε εκ των προτέρων. Δεν είμαι μόνος το που είναι εκείνη. Το θέμα όμως είναι ποιο? Ότι το καθένας να ετοιμάσει το υπόμνημά του, να τρέχει προσωπικά αν έχει τη δυνατότητα να το ετοιμάσει μόνος του στις επιτροπές, ή να βάλει δικηγόρο ακόμα χειρότερα και να πληρώνει χρήματα, είναι διαδικασίες τις οποίες πρέπει με κάποιο τρόπο να τις απαλείψουμε και να τις αποφύγουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν πάμε να αποδείξουμε ότι τα σπίτια μας και οι ιδιοκτησίες μας μας ανήκουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν το συζητάει κανείς. Πήρε λοιπόν αυτή τη λαθασμένη απόφαση του δικαστηρίου. Πήρε αυτή τη λαθασμένη απόφαση του δικαστηρίου η κτηματική υπηρεσία. Είναι η υπηρεσία που έχει τα ακίνητα του δημοσίου. Μαζί με το δασαρχείο, που υπάρχει εκεί ένα σοβαρό πρόβλημα, και αυτό πρέπει να λυθεί νομοθετικά συνολικά, και πάει και κάνει ως ιδιοκτησίας, και να σας πω και κάτι, είναι προσωπικά παθών, όχι εδώ, αλλά σε μια ιδιοκτησία μου στο Κοροπή, σε πολυκατοικία με άδεια χτισμένη δεκαετία του 60, που τη δήλωσε το δασαρχείο διαμέσου της κτηματικής υπηρεσίας ως δασική. Μαζί με άλλες 7 πολυκατοικίες εντός σχεδίου μες στο Κοροπή. Και πήγαμε δικηγόρο και πλήρωσα και για να πω τι δηλαδή, ότι το σπίτι ήταν του προπάπου και το έδωσε στον παππού μου και ο παππού μου στον πατέρα μου. Όμως, επιβάλλεται αυτή τη στιγμή μια πολιτική λύση. Εγώ δεσμεύομαι ότι την επόμενη εβδομάδα, κύριοι Δήμαρχοι, θα υπάρχει ένα ραντεβού με τον αρμόδιο υφυπουργό που έχει και το κομμάτι της δημόσιας περιουσίας, τον κύριο Βεσιρόπουλο, όπου θα μεταβεί τις διοικήσεις και εγώ ευχαρίστως να έρθω μαζί σας αν θέλετε, ευχαρίστως να μην έρθω και αν δεν θέλετε,
προκειμένου να μπορέσει να δοθεί λύση για τον κόσμο, αλλά φτάνει το ιστορικό δεδομένο. Καλό είναι να τα ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή η ψυχολογική κατάσταση των κατοίκων της περιοχής δεν είναι ούτε για να ακούνε για την ιστορία, τι έγινε από την τουρκοκρατία μέχρι σήμερα, και πόσο μάλλον στον χώρο που δυστυχώς τελικώς δεν επαρκεί και μακάρι να έχει γίνει στο αμφιθέατρο αυτή η συνάντηση, να μπορούσε να καθίσει και όλος ο κόσμος και να παρακολουθήσει. Αυτά τα λίγα από μένα. Είμαστε μαζί πάντως. Όλοι να το ξέρετε, δεν υπάρχουν εδώ διαφωνίες, αντιπολιτεύσεις, αντιδικίες μεταξύ μας. Να μπορέσουμε να δώσουμε λύση σε όλο τον κόσμο. Είμαστε κύριε Καλαμπούλη. Το υπόλοιμα θα κοιτάξτε, έκκληση δική μου είναι προς όλους, όσο πιο σύντομα. Τώρα εντάξει, τι άλλο να πω τώρα. Αμέσως, μιλάει κύριε. Καλησπέρα, θα ήθελα να βοηθήσω στην κουβέντα. Πέρα από δημοτική σύμβουλος, έτσι με την λαϊκή συσπήρωση, είμαι και κάτοικος της Σαλονίδας εδώ και 30 χρόνια. Το σπίτι μου ήταν τον πατέρα μου που ήταν μέλος του συνεταιρισμού της Εθνικής. Πιστεύω, αν θέλετε λίγο, πιστεύω ότι θα μπορούσα να βοηθήσω δίνοντας κάποια στοιχεία, εμπλουτίζοντας, αν θέλετε, την βασική πρόταση του Δημάρχου. Γιατί θεωρώ ότι προφανώς είναι πολιτικό ζήτημα που πρέπει να λυθεί. Που πρέπει να λυθεί προφανώς με τον τρόπο μέσα από την νομοθεσία που θα προωθηθεί στην Βουλή, η τροπολογία. Παρ' όλα αυτά η Σαρονίδα δεν είναι εκτός σχεδίου περιοχή. Έχει και μια ιδιομορφία. Είναι ιδιωτική πολεοδόμηση, που σημαίνει ότι είναι συνεταιριστική περιοχή. Οι ιδιωτικές πολεοδομήσεις, όπως είναι λοιπόν η Σαρονίδα και άλλο στο Δήμο μας, επιβλέπονταν πάντα από το αρμόδιο Υπουργείο που ανά τους καιρούς καθορίζονταν. Σήμερα είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουν πλήρη το φάκελο της Σαρονίδας με όλα τα στοιχεία, πώς εντάχθηκε το ιδιοκτησιακό κτλ. Αν κάποιος πάει στα συμβόλαια, θα σας κάνω την πρόταση. Απλώς θεωρώ ότι μπορώ να βοηθήσω σε σχέση με τα στοιχεία. Δηλαδή, εγώ μένω στον πρώτο τομέα. Πηγαίνοντας πίσω στα συμβόλαια, θα καταλήξουμε στη βασική ιδιοκτησία που αποκτήθηκε από τον συνεταιρισμό και η οποία αγοράστηκε. Έχω την απόφαση από το Υπουργείο Γεωργίας εκείνης της εποχής, το 60, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, η οποία δείχνει καθαρά ότι το επίσημο τότε ελληνικό κράτος αναγνώριζε την ιδιοκτησία των Ζωγράφου και Δημητριάδη, τους έδινε την άδεια κατάτμησης και να περάσει, να πουληθεί, δηλαδή να περαστεί αυτή η έκταση στα χέρια του συνεταιρισμού. Είμαστε δηλαδή, ζούμε το παράλογο. Παρακαλώ λίγη ησυχία, παιδιά. Το επίσημο ελληνικό κράτος σήμερα αμφισβητεί τον εαυτό του, αμφισβητεί τα βασιλικά διατάγματα ένταξης του 59, του 65 και τις επεκτάσεις τους για τους υπόλοιπους τομείς της Σαρονίδας και ερχόμαστε σήμερα να ψάχνουμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και νομίζω όλοι συμφωνούμε εδώ και έχουμε εξαγριωθεί είναι ότι από τη μια το επίσημο κράτος αμφισβητεί την ιδιοκτησία μας, απ' την άλλη όμως μας φορολογεί κανονικότητα με το έμφυα, με τις μεταβιβάσεις κτλ. Κτλ. Εκεί δεν είμαστε, εκεί είμαστε ιδιοκτήτες. Και εδώ φαίνεται καθαρά το παράλογο. Κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ, και τελειώνω, η πρόταση που έχω να κάνω είναι στοιχεία τα οποία μπορούμε να τα βρούμε πηγαίνοντας πίσω. Και εδώ έχει και μια ευθύνη και ο οικοδομικός συνεταιρισμός ο οποίος υφίσταται, έχει νομικό σύμβουλο και μέλη ακόμα, που θα μπορούσε να δώσει στο Δήμο, στους δημότες εδώ και επίσημα έγγραφα, αντί να τρέχει ο καθένας να ψάχνει. Εγώ για δικούς μου νόμους τα είχα βρει αφορούν τον πρώτο τομέα. Υπάρχουν και για τους άλλους. Παρ' όλα αυτά, εγώ ήθελα να κάνω μια πρόταση η οποία πιστεύω θα βοηθήσει ή θα εμπλουτίσει τη δικιά σας κυρία. Θεωρώ ότι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι δεν μπορεί να θέλει το επίσημο κράτος να εφαρμόσει αποφάσεις του 1872 στο σήμερα, παραβλέποντας μεταγενέστερες αποφάσεις του και νόμιμες αδειοδοτήσεις που αντικειμενικά έχουν διαμορφώσει μία αναστρέψιμη κατάσταση. Το δεύτερο, που είναι το ευκολάκι κατά τη γνώμη μου και άμα θέλουν μπορούν να το λύσουν, έχει να κάνει με το εξής. Περιοχές στο Δήμο μας που είναι σαφώς οριοδιατημένες
αφού όχι μόνο είναι το σχεδίου, αλλά αυτό το σχέδιο έχει ήδη εφαρμοστεί, είναι δηλαδή κτισμένες. Τέτοιες εκτάσεις είναι των οικοδομικών συνεταιρισμών, Σαρονίδα, Ελαιώνας, Άγιος Νικόλαος, Ατέ. Αυτές λοιπόν, ακόμα και κάτι να είχε πάει στραβά πριν χρόνια, είναι παράλογο σήμερα να θέλουμε να ζητούμε τα... και ακόμα και αν βρεις την άκρη του τι πήγε στραβά, να ζητάς τα ρέστα του σημερινούς ιδιοκτήτες. Και το τελευταίο που ήθελα να πω είναι το εξής. Υπάρχουν επίσης, και αυτό πιστεύω κύριε Δημαρχή θα βοηθήσει, στο να διευκολυθούν καταστάσεις, υπάρχουν επεκτάσεις σχεδίου πόλης στο Δήμο μας με την πράξη εφαρμογής τους, όπως είναι πρόσφατα το έκανε ο Δήμος για την ανάδυση. Εκεί πέρα το επίσημο κράτος με τη σημερινή νομοθεσία το αναγνωρίζει. Άρα λοιπόν τέτοια ζητήματα μπορούν να τελειώνουν και πολύ γρήγορα να μην ταλαιπωρούνται οι δημότες. Τις υπόλοιπες περιοχές, κατά τη γνώμη μου, που προφανώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα πιο γενικό τρόπο, θα πρέπει να μπει ένα όριο. Με ποια έννοια? Να μην αφήσουμε τρύπα νομιμοποίησης πραγματικά καταπατημένων δασικών και δημόσιων εκτάσεων. Δηλαδή, Αιγιαλός, υφιστάμενα δάση ή καμένα δάση, προφανώς πρέπει να θεωρούνται δημόσια και όσον αφορά το τι, πώς θα περάσουν, θα χαρακτηριστούν και ποιες περιοχές ιδιωτικές, υπάρχει νομικό πλαίσιο που το αναπτύξαν οι προηγούμενοι. Λοιπόν, προτάσεις παρακαλώ. Καταρχάς να διευκρινίσω κάτι θέλω, θα σας δώσω με τη σειρά τον λόγο. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια την πολιτική. Δεν λέμε σε κανέναν να μην κάνει τα υπομνήματά του, μην μπερδευτούμε. Εάν δοθεί πολιτική λύση, αλλάζει. Όσο δεν έχει δοθεί, προσπαθούμε να το τρενάρουμε, να είμαστε συνονοημένοι. Μην νομίζετε ότι είπε ο Δήμος ή ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, μην κάνετε προσφυγές, μην κάνετε στάσεις, μη ετούτο. Δεν λέμε αυτό. Κάνει μια προσπάθεια να αποφευθεί όλο αυτό το πράγμα και όλο αυτό ο κυκαιώνα. Ναι, προτάσει. Ναι, ο κύριος και εσείς. Λοιπόν, το λόγο σας παρακαλώ για ένα μόνο λεπτό. Δεν είμαι πολιτικός, δεν έχω σχέση με τους πολιτικούς, δεν είμαι αιρετός, είμαι όμως κάτοικος της Σαρονίδας για τα τελευταία 20 χρόνια. Αντιλαμβάνομαι ότι οι περισσότεροι συμπολίτες μας απόψε δεν θέλουν να εμπλακούν σε αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία με τις ενστάσεις τις οποίες θα πρέπει ο καθένας να πάει να απαντήσει από μόνος του. Όσον αφορά την τροπολογία, είμαι σύμφωνος. Σε αυτά που είπαν οι προαναλύσαντες, όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους θα ακολουθήσουμε αυτή τη λύση, συμφωνώ και με αυτούς. Αλλά απόψε πρέπει να βγάλουμε μία απόφαση. Αν ακολουθήσουμε μία συλλογική διαδικασία, γιατί η οποία κατά τη γνώμη μου είναι η πιο αποτελεσματική μάλλον, διότι από ό,τι κατάλαβα, οι βουλευτές μας απόψε δεν έδωσαν την πρέπουσα σημασία, αλλά αυτό θα το θυμηθούν όταν θα έχουν πάλι εκλογές. Δεν υπάρχει λόγο να ανησυχούμε τώρα. Οπότε, συμφωνώ πρώτον και θα ήθελα να το περάσω αυτό σαν ψήφισμα, ώστε να τελειώνει η συζήτηση. Αλλιώς θα μπορούμε να πηγαίνουμε έτσι μέχρι το πρωί. Λοιπόν, το ψήφισμα θα είναι το εξής, ότι ερχόμαστε να ξεκινήσουμε την τροπολογία. Δεύτερον, η διαδικασία να είναι συλλογική, ώστε να μπορέσουμε με ένα μικρό. Με μια μικρή αντιπροσωπεία η οποία μπορούμε να την βάλουμε απόψε. Με ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται και οι οποίοι μένουν εδώ. Διότι δυστυχώς πολλοί άνθρωποι εδώ, ίσως να μην έχουν μόνιμη κατοικία στη Σαρονίδα και να μην μπορέσουν να έρθουν να κάνουν όλη αυτή τη διαδικτυακή διαδικασία, η οποία είναι βέβαια παράδεισος για τους γραφειοκράτες και για το δημόσιο. Και άκουσα για το δημόσιο τόσες φορές που σκέφτηκα στο τέλος ποιο είναι το δημόσιο. Δημόσιο είμαστε εμείς. Δεν υπάρχει δημόσιο. Ακολουθούμε το δημόσιο σαν ο Θεός. Εκείνος που μου λέει ότι πρέπει αμέσως να πάμε στο δημόσιο, να ακολουθούμε το δημόσιο. Δημόσιο είμαστε εμείς. Λοιπόν, μπορούμε να βρούμε λύση. Τροπολογία για πολιτική λύση και επιπλέον ψήφισμα για μια επιτροπή η οποία θα περάσει αυτό το αίτημα στους αρμοδίους χωρίς να αναγκαστούν οι πολίτες να πάνε ένας-ένας για να κάνουν αυτές τις περιβόητες αιτήσεις. Αν νομικώς αυτό δεν στέκεται και πρέπει να το κάνουν αυτό, θα ξεκινήσουμε από εκεί, θα δούμε τι μπορεί να γίνει το τροπολόγιο, αλλά σαν ψήφισμα προτείνω μία επιτροπή η οποία θα συνεργαστεί με τον Πρόεδρο ώστε να κάνουν την τροπολογία και να ξεκινήσουν όλοι μαζί χωρίς εμείς να έχουμε την ανάγκη να παρευρεθούμε πάλι για μια συνάντηση σαν για αυτή η οποία μπορεί να γίνει και πολύ ζεστή απόψε και να μην τελειώσει και καθόλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Προσύνδεσμο είναι τώρα μέσα.
τελευταία μου σειρά. Προσήλθε εδώ μεταξύ και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αττικής και πρώην υπουργός, ο κύριος Χρήστος Πίρτζης. Κύριε Σπίρτζη, ένα λεπτό, ναι, με τη σειρά. Είναι και ο κύριος Σπίρτζης εδώ, πρώην υπουργός και γίνει βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάτε λίγο πιο μετά, λίγο να πείτε στο κλίμα, κύριε Σπίρτζη, ναι. Λοιπόν, ο κύριος Κυριακόπουλος, ο κύριος και ο κύριος, δεν ξέρω τα ονόματά σας, με τη σειρά. Σύντομα, παρακαλώ, για να καταλήξουμε στο διατάφτα. Γίνει η πρόταση, αλλά να καταλήγουμε. Ευχαριστώ, Δημάρχη. Κυρίες και κύριοι, εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως και την αγωνία σας και την οργή σας. Θα μου επιτρέψετε να προσπαθήσω λίγο να ρίξω τους τόνους και να σας καθησυχάσω. Και όχι ανοήτως. Πρώτα απ' όλα, οι δικαστικές αποφάσεις τις οποίες ακούσατε και στις οποίες βασίστηκε η ένσταση του ελληνικού δημοσίου της κτηματικής υπηρεσίας αναφέρονται σε δασικές εκτάσεις. Αφήστε με το πλέον. Κατά κύριο λόγο, μιλάω συγκεκριμένα για τη Σαρονίδα. Πρόβλημα υπάρχει και είναι οξυμένο. Στην Σαρονίδα το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο με τις υπόλοιπες περιοχές και ειδικά στην εντός σχεδίου περιοχή. Για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος αναφέρθηκε και προλαδίζεται, δεν θα σας κουράσω. Έχουν ελεγχθεί οι τίτλοι, υπάρχει ένας συνεταιρισμός, έχει ενταχθεί η περιοχή στο σχέδιο πόλης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θεωρητικά είχε ελεγχθεί και η δασική της μορφή. Θα σας θυμίσω για να πάρετε μια ανάσα ακόμα, ότι πριν από λίγα χρόνια παρόμοιο πρόβλημα αντιμετώπισε το Γαλάτσι. Για όποιον το θυμάται. Πέραν τούτου. Πώς λύθηκε στο Γαλάτσι? Πέραν τούτου. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το έθεσε και ο Δήμαρχος και άλλοι πολλοί προηγούμενοι ομιλητές. Με νομοθετική ρύθμιση. Τι γίνεται σε ό,τι αφορά την διαχείριση αύριο το πρωί? Είναι αδιαμφισβήτητο ότι όλοι πρέπει να υποβάλλετε ένσταση. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ο καθένας μπορεί να πει την πρότασή του. Καταρχάς πρέπει όλοι να υποβάλλετε ένσταση. Θα πάει λοιπόν ο κάθε δημότης να υποστεί μια τέτοια ταλαιπωρία και μια οικονομική αφέμαξη σε ένα θέμα που νομίζω θα συνομολογήσουμε στην τυπική πλειοψηφία ότι έχουμε τη βεβαιότητα πως θα αντιμετωπιστεί σε όλα τα επίπεδα και μάλιστα πολύ σύντομα? Η απάντηση είναι όχι. Το έβαλε προηγουμένως σχεδόν ο κύριος. Πάρα πολύ εύκολα οι ενστάσεις μπορούν, το υπόμνημά σας, να υποβληθούν δια πληρεξουσίου. Εγώ λοιπόν προτείνω αυτός ο πληρεξούσιος να είναι η δημοτική σας αρχή. Όπου στην σύνταξη του κειμένου που θα έχει, θα ακούσουμε την άποψη. Στη σύνταξη του κειμένου που θα έχει καταλήξει η Επιτροπή, εγώ βλέπω, εδώ είδαμε ο κύριος Δρόζης, μίλησε και ο κύριος Ιατρού, έτσι. Χώρια από την πολιτική πίεση θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε αυτό το βήμα. Και εννοείται, θα ολοκληρωθεί η συζήτηση. Αυτή είναι η πρόταση, εσείς θα το αποφασίσετε, έτσι. Προσέξτε, όποιος δεν θέλει να έχει ως πλειοψήφιο το Δήμο, πολύ απλά θα πάει μόνος. Αυτό είναι για... Εγώ δεν παίρνω ευθύνη κανένα. Το να καταθέσουμε, θα το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Αυτό πράγμα... Παιδιά, μπορώ εγώ ως Δήμος να κάνω ένσταση για σας. Και το 16 δεν μπορεί ο Δήμος να καταστεί υπεύθυνος την περιουσία του αλλού και μετά να έχουν κάνει προσφυγές ότι δεν πρέπει ο Δήμος στην εκδίκηση. Ο καθένας, ο Δήμος θα συνδράμει με κοινό κόμμα. Δεν καταλαβαίνω το άγγελιά μου. Όπως αναφέρθηκε και τα υπόλοιπα. Δηλαδή τι, θα μπει ο Δήμος μπροστά σε ιδιωτικές περιουσίες? Δεν ζητάμε να μπει ο Δήμος μπροστά. Δεν ζητάμε να μπει ο Δήμος μπροστά και δεν του δίνουμε καμία πρόταση. Ήταν μια πρόταση σωστή του Σταύρου, του Ιατρού, αν μπορεί να υπάρχει ένα κείμενο που να διανεμηθεί προς όλους σας κοινό να το χρησιμοποιήσετε. Αλλά αφορά τον καθένα.
Παιδιά, το είπα 100 φορές κατεβώ μέχρι να φύγουμε. Δεν υπάρχει του καθενός η περιουσία είναι ατομική και θα την κινήσει μόνος του. Δεν μπορεί να πάρει κανείς την ευθύνη για την περιουσία κανενός. Να εξηγιόμαστε. Κακός ο Δήμαρχος. Θα πάει στο Δήμαρχος και καλέσει τον άλλο να κάνουμε. Δεν μπορεί να πάρει αυτήν την ευθύνη. Ούτε το κτηματολόγιο δεν θα δεθεί για λογαριασμό του κυρίου και να υπογράψει ο Δήμαρχος. Προσωπικά πήγα στο κτηματολόγιο. Επεκοινώνησα με το κτηματολόγιο προσωπικά. Και τους είπα ότι επειδή δεν θα μπορέσω, ούτε μισό λεπτό δεν θα κρατήσει, επικοινώνησα με το κτηματολόγιο για την περίπτωσή μου και ανέφερα ότι δεν θα μπορέσω να παραβρεθώ διότι θα βρίσκομαι εκτός Αθηνών. Η πρότασή τους ήταν, εάν κάποιος από τους γειτόνους και πάρει τον αριθμό αυτό που έχω, του κτηματολογίου ή ξέρω, της ενστάσεως μάλλον, μπορεί να κάνει συλλογικά αυτή την ένσταση. Γι' αυτό πρότεινα τον Δήμαρχο. Δεν ζητώ υπευθυνότητα από αυτόν. Ζητώ απλώς να κάνει μια συλλογική ενέργεια για την οποία δεν θα έχει καμία ευθύνη και δεν έχω λόγο να το απευθύνω ευθύνη. Αυτό είναι. Ο κύριος Παναγόπουλος, έλα κάνει. Συγγνώμη, να διευκρινίσω μισό λεπτό. Για επιτρέψτε μου, κύριε Παναγόπουλε. Διευκρίνηση. Πώς με αξιοδότηση του εξούσεων μπορεί ένας τρίτος να πάει να καταθέσει το υπόμνημα, σε αυτό αναφερόταν η πρόταση για όποιον δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί. Είναι πάρα πολύ σαφής η πρόταση. Λοιπόν, ο κύριος Παναγόπουλος, ο κύριος και ο κύριος. Μια στιγμή ο κύριος Παναγόπουλος. Έτσι όλους, παιδιά, δίνω, μιλάμε μια ώρα και όλα μαζί. Ωραία, Γιάννη, ωραία, θέλω να πάμε. Επιτρέψτε μου ένα λεπτό, παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να σας πω, ως πολίτης, γιατί δεν είμαι πολιτικός, ούτε θέλω να έχω σχέση με την πολιτική, ότι έχω υπόψη μου την περίπτωση συγκεκριμένου Δήμου, συγκεκριμένα θα σας αναφέρω ο Δήμος Ψυχικού, γιατί έγινε το ίδιο πράγμα πριν από καιρό, στο οποίο ο Δήμος δεν ανέλαβε ο Δήμος, επί της πρότασης του κυρίου αναφέρομαι, λοιπόν, δεν ανέλαβε ο Δήμος να υποκαταστήσει τον κάθε πολίτη, αλλά τι έκαναν. Άνοιξαν για δύο μήνες, πόσο διήρκεσε αυτή η ιστορία, ένα γραφείο, ένα άτομο, δεν ξέρω πόσα άτομα ήταν, δεν ξέρω ακριβώς γιατί δεν ήμουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τέλος πάντων, ένα γραφείο θυματολογικό εντός εισαγωγικών, ειδικά αφιερωμένο σε αυτήν την ιστορία μέσα στο Δήμο, στο οποίο ο κάθε πολίτης πήγαινε, έγραφε το ΚΑΕΚ του, ένα λεπτό, έγραφε το ΚΑΕΚ του. Συμπληρώθηκε αυτή η διαδικασία και στη συνέχεια κατατέθηκε μαζί, ομαδικά, όπως έλεγε ο κύριος, με το υπόμνημα που θα έχει συντάξει ο Δήμος και δεν ξέρω ποιος θα το καταθέσει, θα το καταθέσει ένας δικηγόρος, ο οποίος... Αυτό δεν έχει καμία ουσιαστική. Ένα λεπτό και μια δεύτερη πρόταση και τελειώνω. Αυτό ήθελα τόση ώρα να προτείνω. Επιτρέψτε μου να πω κάτι, μια δεύτερη πρακτική πρόταση. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνομαι από πλευράς νομικής, είμαστε εντελώς κατοχυρωμένοι με την έννοια ότι ο νόμος 3127 που αναφέρεται του 2003 άρθρο 4 είναι μεταγενέστερος και υπερισχύει προφανώς όχι νόμου, νομολογίας. Η απόφαση του εφετείου του 1872 είναι αφενός 150 χρόνια πίσω και αφετέρου είναι νομολογία, δεν είναι νόμος του κράτους. Άρα λοιπόν όλα τα νομικά επιχειρήματα είναι υπέρ μας. Αν φτάσουμε στα δικαστήρια, δεν θέλουμε να πάμε στα δικαστήρια, άρα πρέπει να λυθεί στο κτηματολόγιο. Άρα λοιπόν αυτή η διαδικασία, η δεύτερη πρόταση είναι, μήπως σε αυτό το διάστημα που θα αν υιοθετηθεί η πρόταση που κάνω, ο Δήμος μπορεί να αφήσει, επειδή όλοι οι πολίτες δεν είμαστε, δεν μπορούμε, πώς θα ενημερωνόμαστε για αυτή την εξέλιξη. Άρα, μήπως μπορεί να ορίσει, επιτρέψτε μου, ένα άτομο ή κάποιον στο Δήμο, στον οποίο τηλεφωνικά ή μέσω email με κάποιο τρόπο να μπορεί να ενημερωνόμαστε γιατί μπορεί να αποκτήσουμε το κείμενο, να δούμε πού βρίσκεται, γιατί ο καθένας έχει μια ένσταση στο αυτό. Ο κύριος Παναγόπουλος, παιδιά, δεν προχωράει άλλο. Ένα λεπτό. Έχει ζητήσει άλλο στο λόγο. Άσε να μιλήσουμε ένα λεπτό. Ο λαός να μιλήσει. Γιατί ο κύριος Παναγόπουλος είναι, δεν είναι πολίτης εδώ. Δεν ξαμίλησε. Θέλω να πω το εξής πράγμα. Πινακίδες για τα εντός σχεδίου, και ο Σπίτης το ξέρει, τα πρόσφυγε. Πινακίδες για τα εντός σχεδίου υπάρχουν και στους Δήμους, άρα δεν χρειάζονται τοπογραφικά. Ίσα ίσα ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει πινακίδα και για να βγει πινακίδα να συνεργαστεί τρία υπουργεία. Είναι έτσι κύριε Σπίτης, δεν είναι. Άρα ο Δήμαρχος εδώ τα ξέρει αυτά.
Γιατί είπα εγώ δεν ξέρω. Για δεν το λες και λες τοπογραφικά μάγκα. Δεύτερο. Το δεύτερο. Το δεύτερο είναι το εξής. Μία ενιαία. Ένα ενιαίο έγγραφο και τα λοιπά. Και το τρίτο. Ένα λάθος. Σε παρακαλώ κυρία μου να όλον ο οποίος. Μάθε να ακούς. Μάθε να ακούς. Σε παρακαλώ. Λοιπόν και το κυριότερο. Και σας το είπα αλλά δεν το καταλάβατε κύριε Δημάρχη. Μόνο το σας ρωτώ. Κάναμε ένα λάθος. Όταν λέτε να σταματήσουν να έρχονται οι ενστάσεις σε άλλους, είναι λάθος. Πρέπει να πληροφορηθεί, αυτό είπατε. Να παρευούμε να σταματήσουν οι ενστάσεις και να μην γίνει κάτι. Δύο πράγματα είπατε. Τρία πράγματα είπατε. Ναι. Να τα επαναλάβω. Μια στιγμή να σας πω. Η γνώμη είναι να σταλούν οι ενστάσεις από τη μαθητική υπηρεσία του δημοσίου. Να ανοίξει ο λαός τα μάτια του και να ξέρει τι του γίνεται, να έχει σωστή πληροφόρηση. Πρώτον. Δεύτερον, ότι εδώ από τις 3.500 είναι άτομα, είναι κάτω τους, είμαστε κάτω από το 60%. Είμαστε 40% με 30% εδώ, 3.500 δεν είναι. Άρα λοιπόν, πρέπει να διαφερθεί ο κόσμος, ας δίνουν λοιπόν τις ενστάσεις για να υπάρχει ματσικότητα. Και δύο στοιχεία είναι. Πρώτον. Σε μια ένσταση η οποία θα γίνει πρέπει να υπάρχει παρουσία ολονών έξω από εκεί, άρα λοιπόν μαζικότητα και ένταση και πρέπει να πληροφορήσουμε τα μέσα μαζικής. Μπράβο, μπράβο, που σήμερα δεν υπάρχει ένα κανάλι, δεν κατάλαβα γιατί δεν καλέσατε ένα κανάλι. Ποιος σας είπε δεν καλέσαμε, δεν είναι ο τύπος που έχουμε στείλει παντού και προσκύζει να μην επαναλαμβάνω. Ναι, αυτό λοιπόν που κάποιος έπαινε εδώ βίντεο πρέπει να μεταφερθεί στα κανάλια σήμερα να αφουστεί. Ωραία. Λοιπόν, εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα θα την πατήσουμε. Ωραία. Ο κύριος Παναγόπουλος και ο κύριος μετά. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είμαι σαρωνιδιώτης, οι περισσότεροι με ξέρετε. Αλλά θέλω όμως να ξέρω πόσοι είναι σαρωνιδιώτες. Εδώ σηκώστε το κύριο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, μισό λεπτάκι. Υπάρχει μία ομάδα, έχει συγκροτηθεί από τον Αύγουστο και επεξεργάζεται στοιχεία. Σας λέω επιγραμματικά, η Σαρωνίδα επί της ουσίας δεν έχει πρόβλημα. Δεν είναι στη 1151. Δεν μπορούμε να το λύσουμε με... Δεν μπορούμε να το λύσουμε με τέτοιους διαλόγους. Λοιπόν... Εντάξει, αν δεν κάνετε ησυχία, σηκώνομαι και φεύγω. Εάν θέλετε να πληροφορηθείτε, λοιπόν... Πιστεύουμε, περίπου σε 10 μέρες, θα έχει συνταχθεί ένα υπόμνημα για την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου με στοιχεία που ξεκινάνε για το ιδιοκτησιακό από το 1837. Έχουμε τελείως διαφορετικό νομικό καθεστώς από την Κερατέα και το Λάβριο και τα Καλλίδια. Είναι μία μερίδα, η πέμπτη, από το κτήμα Μαρκέλου, όπως είπε ο Δήμαρχος. Πού θα αναρτηθεί αυτό, σε ποιο site? Αφήστε τα site, κύριε, στην κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου θα πάει. Εμείς πώς θα το μάθουμε. Εμείς πώς θα το μάθουμε. Εμείς το θέλουμε. Λοιπόν, περιμένετε. Περιμένετε. Site έχει ο Δήμος να τα αναρτήσει αυτά. Θα τα αναρτήσει ο Δήμος, περιμένετε. Παρακαλώ κύριε Παναγόπουλε. Κύριε Παναγόπουλε, αν έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Παρακαλώ και να μιλήσει που είναι μετάξει. Παρακαλώ. Ακούστε να δείτε, δεν έχει ασχοληθεί κανείς σας να πάρει αποφάσεις ή συμβόλαια. Λοιπόν, ο σκοπός είναι η κτηματική υπηρεσία να το προωθήσει στον Υπουργό Οικονομικών, στον Βεσιρόπουλο, να χρεωθεί σε έναν πάρεδρο, σε έναν του νομικού συμβουλίου, να βγει γνωμοδότηση από εκεί για να λυθούν τα χέρια του Υπουργείου, είτε για υπουργική απόφαση, είτε για νομοθετική ρύθμιση. Τα υπόλοιπα θα τα μαθαίνετε από την κοινότητα Σαρωνίδος. Αυτά είναι. Καλησπέρα. Το όνομά σας. Καλησπέρα. Χατζηγιάννης, είμαι αρχιτέκτονος. Είμαι χάρτη. Παρακαλώ, λίγη ησυχία, παιδιά, λίγη ησυχία.
Όλα τα διαδικαστικά τα ακούσαμε. Εγώ σε δύο λεπτά θα σας πω το κομμάτι το οποίο γνωρίζω, γιατί έχω κερδίσει αναγνωριστή αγωγή που είχε κάνει το ελληνικό δημόσιο κατά εμού μετά από 10 χρόνια αγώνα. Δεν είναι το ίδιο, αλλά έχω την εμπειρία. Το ερώτημα που έχω προς την κυρία Γαλανοπούλου, η οποία ανέφερε ότι έχει στην κατοχή τους τίτλους, είναι αν οι δικαιοπάροχοι, οι ιδιοκτήτες κτήματος Μαρκέλου, που στη συνέχεια εμφανίζονται ως ζωγράφο Δημητριάδη, είχαν κάνει μεταγραφή πρώτο 46. Το κρίσιμο, σημείο στο ιδιοκτησιακό είναι ύπαρξη μεταγραφής πρώτου 46. Και εσείς οι οποίοι έχετε τίτλους και γνωρίζετε πολύ περισσότερα πράγματα από εμένα που εγώ είμαι πρόσφατα στην περιοχή, πρέπει να ψάξετε να βρείτε αν υπάρχει μεταγραφή πρώτου 46. Αν έχουμε μεταγραφή έστω και μία πρώτου 46, δεν υπάρχει καν νομικό θέμα. Λοιπόν. Μπορείτε, αρχίζω να σ' ακούω. Εγώ ονομάζομαι Θωμόπουλος Αριστίδης και επιλέγω από οίκινα που είχα να πω 6 σημεία. Πρώτον, με βάση τα όσα μου είπε η κυρία Πιπίτσα Γαλανού, αντιπρόεδρος του Συλλόγου το Πανόραμα, η προθεσμία για τη συζήτηση των ενστάσεων αρχίζει στις 15 του μηνός, δηλαδή μεθαύριο. Επομένως, η παρέμβαση πρέπει να γίνει άμεσα και εμείς πρέπει η απάντηση να είναι ότι μετατίθεται για 2-3-4 μήνες η συζήτηση εγγράφως από το κτηματολόγιο και εμείς πρέπει να το πληροφορηθούμε με ανάρτηση της απάντησης στο ιστολόγιο του Δήμου. Δεύτερον, πήρα την απόφαση 1151 του 1872 από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Είναι απόφαση 119 σελίδων. Οι συνάδελφοι που αναφέρθηκαν εδώ δυσμονώ τα ονόματά τους, είμαι βέβαιος ότι ξέρουν και αυτοί και άλλες. Οι αποφάσεις λοιπόν, οι 1151 και οι υπόλοιπες του Ναυπλίου, πρέπει να πάμε στον Άπλιο να τις πάρουμε, πρέπει να δεσμευτεί η Δημοτική Αρχή ότι θα τις συγκεντρώσει σε ένα φάκελο εντός μιας προθεσμίας 5-7 ημερών, ώστε να ξέρουμε να πάμε από Δευτέρα στο γραφείο, να οριστεί ένας υπάλληλος που ξέρει, να μπορούμε να βγάλουμε φωτοτυπίες. Αλλά πρέπει να υπάρξει μία συγκεκριμένη δέσμευση. Τρίτον, διεξήλθα, δεν μελέτησα, διεξήλθα τις 119 σελίδες. Η θέση Πέφκα Γιουρτά δεν αναφέρεται πουθενά στην απόφαση αυτή. Ενώ σε 10 και 12 σημεία αναφέρονται διάφορες θέσεις, χωρίς όμως να αναφέρεται η θέση Πέφκα Γιουρτά. Και αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος, ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος έκανε απαλωτρίωση, σημαίνει ότι η τότε κυβέρνηση, δεν έχω κανένα στοιχείο, την αναφορά την άκουσα τώρα, ότι αναγνώριζε πως δεν είναι του δημοσίου αφού έκανε απαλωτρίωση και κατέβανε αποζημιώσεις. Όσο υπάρχει η προθεσμία της 15-11 του 2019, είμαι συνταξιούχος δικηγόρος, δεν αποσκοπώ σε υλικό συμφέρον για κανέναν, πρέπει να υπογειθούν υπονήματα. Η προθεσμία χάνεται και αν χαθεί η προθεσμία χάνεται και το δικαίωμα. Για να μην χαθεί λοιπόν πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει λοιπόν να είναι έγγραφη η δέσμευση του κτηματολογικού γραφείου ότι μετατίθεται για μερικούς μήνες. Συμφωνώ με το σχέδιο υπονήματος, το οποίο δεν θα έχει καμία αξία αν το συντάξει ο προ-προλαλής σας κύριος εδώ ή οποιοςδήποτε άλλος. Θα έχει σημασία προκειμένου αν αναρτηθεί στο site του Δήμου για να μπορούμε να λάβουμε γνώση και εμείς. Τελειώνω. Όσον αφορά την
Η υποβολή ή τη σύνταξη του υπομνήματος από το Δήμο είναι αδύνατο να γίνει, διότι στο υπόμνημα πρέπει ο καθένας από εμάς για να αποδείξει το ένομο συμφέρον να αναφέρει και το ιδιοκτησιακό του και τους τίτλους κτήσεως που έχει. Όσο δεν το κάνει, το υπόμνημά του είναι αόριστο. Το τελευταίο, διάβασα το σχέδιο της τροπολογίας. Δεν θα σας κουράσω. Θα αφήσω ένα τέτοιο έγγραφο στον Δήμαρχο προκειμένου να το δει. Είναι δεδομένο ότι έχει νομοτεχνικές ατέλειες και επομένως πρέπει να διορθωθεί και συμπληρωθεί. Είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοι που αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι σε θέση να το συμπληρώσουν. Ευχαριστώ. Βλέπετε ή δεν βλέπετε στο συνόλο. Ναι, ο κύριος. Εγώ για ένα λεπτό θα κάνω μια γρήγορη τοποθέτηση. Αυτό που καταλάβαμε σήμερα όλοι ότι είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα, το οποίο αγγίζει και τους δύο Δήμους. Προτείνω λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα, διότι έχουμε μπερδευτεί από ένα σημείο και μετά. Προτείνω λοιπόν να γίνει άμεσα θέμα, μοναδικό θέμα συζήτηση στα δύο δημοτικά συμβούλια των δύο Δήμων και να πάρθει η δυνατόν ομόφωνη απόφαση, η οποία θα καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο, σοβαρό, που θα καλύπτει το πρόβλημα και για τους δύο Δήμους. Αυτό λοιπόν το υπόμνημα, με την επικουρία του Δήμου, διότι εμάς, κυρίες και κύριοι, η ομπρέλα μας, η κάλυψή μας είναι ο Δήμος. Είναι ο Δήμος, το ξαναλέω. Οι μεμονωμένες εστάσεις δεν οδηγούν πουθενά, μπέρδεμα θα δημιουργήσουν. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο υπόμνημα θα κατατεθεί διαμέσω της Διαδημοτικής Επιτροπής και αν χρειαστεί και από δημότες οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο για να προχωρήσουμε. Τα υπόλοιπα θα τους μπερδεύουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, μια ερώτηση θέλετε, ναι. Έλατε στο μικρόφωνο. Έλατε να λέτε μια ερώτηση, κυρία, από δύο πράγματα, να μιλήσει ο κύριος Πίτσης μετά. Ναι, ναι, να μιλήσει αμέσως. Να η κυρία λέει κάπου χάνει το όλο νόημα. Δεν έρχομαι στο μικρόφωνο να μην σας μεταφράζω. Όλοι το όλοι χάνουν όταν υπάρχει τέτοιο σκηνικό. Ναι. Γιατί τίθεται πάρα πολλά πράγματα. Κατάλαβα τις τρεις σας προτάσεις πάρα πολύ καλά. Κάπου σας ταιριάζει. Κάπου προτάθηκε να γίνει και ένα κοινό υπόμνημα στην πορεία της συζήτησης. Και αν κατάλαβα καλά, το υιοθετήσατε. Ναι, είναι έτσι. Το έχω καταλάβει καλά. Λοιπόν, για να στεναρίσουμε. Είπαμε να γίνει κοινό υπόμνημα, το οποίο θα είναι χτενισμένο και με νομικούς όρους και με όλα τα επιχειρήματα που να είναι από κοινού. Δεύτερον, ακούστε λίγο. Δεύτερον, θα πάρθει απόφαση δημοτικών συμβουλίων, δική μου τουλάχιστον πρόταση είναι, που ο Δήμος, αυτό μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί όμως να πει ο Δήμος υπόλογος για κάθε μια ιδιωτική περιουσία. Ο Δήμος λοιπόν με την απόφαση αυτή θα κάνει πρόσθετη παρέμβαση για κάθε ένα πολίτη στην Επιτροπή Θεματολογίου και θα βεβαιώνει ότι όντως είναι του ιδιώτη και ότι δεν έχει. Δεν έχει δικαιώματα σαν Δήμος πάνω σε αυτό. Θα δείτε στον καθένα. Στον καθένα, πάνω σε αυτό. Δηλαδή, και προς. Να τελειώσω. Και προς την παρέμβαση. Επομένως, κοινό υπόμνημα. Δεύτερον, τη βεβαίωση παρέμβαση πρόσθετη. Τρίτον, το κυριότερο αυτό είναι. Νομοθετική ρύθμιση, η οποία να λέει επεκτείνεται τα όρια του 719 του νόμου του Δημοτικού σε όλο τον Δήμο Λαβρωτικής Θεσσαλονικού. Και παλεύουμε αυτό και κλείσαμε. Τώρα. Να πρακτική ερώτηση, μισό λεπτάκι. Με το ΦΕΚ του 17 του Απριλίου έγινε αναστολή όλων των βεβαιωμένων ή αυτά που βεβαιωθούν προστήμων, διοικητικών αποβολών προστήμων, παγώσαν αυτά. Δεν στέλνει πλέον το χτυπαλτήριο. Θα έστελνε τώρα, θα είχαμε και πρόστιμα, θα είχαμε και αποβολές. Αυτά παγώσανε μέχρι την κύρωση των εγγραφών του θεματολογίου. Τι στέλνει τώρα το ΙΕΤΑΝ, το δημόσιο. Στέλνει ενστάσεις που έκανε εκπρόθεσμα, αλλά το προέβη ο νόμος, και προσβάλλει όλες τις διοκτησίες
που είναι στη Σαρονίδα και μετά στις υπόλοιπες περιοχές. Αυτό λοιπόν πρέπει ο κάθε ένας πολίτης να μην αμελήσει να πάει στην Επιτροπή με τη στήριξη του Δήμου με κοινό υπόμνημα, με τη στήριξη του Δήμου με απόφαση Συμβουλίου να παρέμβει πρόσθετα υπέρ του πολίτη και από εκεί πέρα πλέον να πάρουν την τύχη οι βουλευτές στην Βουλή και να κάνουν και μια νομοθετική ρύθμιση με επέκταση του νόμου σε όλο το κομμάτι των δύο Δήμων. Αυτό είναι. Τρία κομμάτια είναι. Κι άλλο. Τι κάνε την ερώτηση, ωραία. Κάνε την ερώτηση. Κάνε την ερώτηση, αλλά να προχωρήσω. Κάνε την ερώτηση, παρακαλώ. Παρακαλώ. Εγώ έλαβα την ένσταση σήμερα το μεσημέρι στις 2:15 από το ταχυδρόμιο. Κάπου άκουσα, λοιπόν, και την ώρα τελευταία, ότι λίγη προθεσμία... Όχι, δεν υπάρχει. Προχωράω λοιπόν και τελειώνω. Αυτό το κοινό υπόμνημα που σκοπεύετε να κάνετε θα αναρτηθεί στο site, στην ιστοσελίδα του Δήμου και τότε. Λοιπόν, τελειώσατε την ερώτησή σας. Τελειώσατε να σας απαντήσω. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, άντε να είναι 10 μέρες, πληροφορηθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχουν, να τα ξαναπώ, να έρχονται ειδοποιήσεις εδώ στους πολίτες και στους ιδιοκτήτες με τις ενστάσεις που έχει κάνει η κτηματική υπηρεσία. Την περασμένη Τετάρτη είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. 2 μέρες, 3 το είχαμε ακούσει και εμείς όπως έρχονται και σε εσάς. Το θέσαμε θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Είπαμε 2 πράγματα, αυτά που ο καθένας μας γνώριζε. Δεν αφήσαμε καθόλου περιθώρια. Αποφασίσαμε κατευθείαν τη συγκέντρωση. Μάλιστα έγινε μια συζήτηση, αλλά γίνει Δευτέρα, Τρίτη καταλήξαμε. Τρίτη δηλαδή, σε λιγότερο από μια εβδομάδα είμαστε εδώ που κουβεντιάζουμε μαζί σας να ακούσουμε τι και εσείς σκέφτεστε και την αγωνία σας. Εκτιμώ ότι τις αμέσως επόμενες μέρες την πρόταση του υπομνήματος την έχω έτοιμη για την, που είναι να πάει για τη Βουλή και στον Υπουργό τον κύριο Βελτζηρόπουλο. Ένα. Θα διατυπώσουμε και κάποιο αίτημα κατά πόσο αυτά που σας είπα στην αρχή μπορεί ο Υπουργός να παρέμβει στην κλιματική, μπορεί και να μην μπορεί. Μπορεί και να μην μπορεί. Να σταματήσουν να έρχονται πλέον ειδοποιήσεις για τη 1141, μπορεί και να μην γίνεται ακριβώς για τη 1151, ναι. Ακριβώς γιατί θα ζητήσουμε, υποτίθεται ότι πάει για νομοθετική ρύθμιση. Επίσης αυτό που σκεφτήκαμε είναι να πούμε να μην προσδιοριστούν οι ημερομηνίες της συζήτησης εκεί στο πρωτοδικείο άμεσα, τρεναριστεί, όλα αυτά είναι στα αιτήματά μας. Για να μην δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει, ούτε σημαίνει ότι εσείς δεν πρέπει να είστε έτοιμοι. Έγινε μια πρόταση κατά πόσο, και εδώ από τον κύριο Κυριακόπουλο, κατά πόσο ο Δήμος μπορεί να λειτουργήσει. Παιδιά, ο Δήμος είναι σωστή πρόταση που υπόθηκε να έχει ετοιμάσει ένα υπόμνημα με τα επιχειρήματα να σας μοιραστεί, να τα χρησιμοποιείτε κι εσείς. Είναι τεράστια ευθύνη, ακατόρθωτο. Καταρχάς δεν ξέρουμε αν θα δεχτεί το κτηματολόγιο να κάνει ο Δήμος ενστάσεις για λογαριασμό της Φανής, για λογαριασμό του Γιάννη. Του... Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Θα σας ενημερώνουμε με αναρτήσεις και στο site και με συγκεντρώσεις για τις κινήσεις που κάνουμε. Από εκεί και πέρα, μπαίνοντας στην ουσία, στο ιστορικό, γιατί έχει γίνει, υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις ανάλογα με τις γνώσεις που έχει ο καθένας. Αν ζητάτε την προσωπική μου άποψη, αλλά αυτό είναι τελείως προσωπική, μάλλον συντάσσουμε τον κύριο Παναγόπουλο ότι εδώ, ακριβώς επειδή ήταν τσιφλίκη από τουρκοκρατία που περιήλθε με απολωτρίωση με αγορά κτλ. Δεν έχει σκύ 1151. Αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Δεν λέει όμως τίποτα από τη στιγμή που η κτηματική υπηρεσία την έχει χρησιμοποιήσει. Είτε είναι έτσι, είτε δεν είναι έτσι. Εμείς τις κινήσεις αυτές πρέπει να τις κάνουμε. Καλό είναι να ξέρουμε τα αίτια. Καλό είναι να τα ξέρουν οι νομικοί ή όποιος σε πάση περιπτώσει και εμείς ακόμα θα συντάξουμε τα υπομνήματα. Το διατάφτα είναι ότι οι ειδοποιήσεις έρχονται βάσει της 1151 και η προσωπική μου άποψη, σας το είπα και πιο μπροστά, εκτιμώ ότι αν κάνετε προσφυγή, όλοι θα τις κερδίσετε. Ακριβώς γιατί δεν έχει για τα τσιφλίκια 1151, ο Σταύρος ο Ρώσης μου το έλεγε πιο μπροστά εδώ. Δεν είναι, όμως καλός ή κακός έχει παρεμεινεύσει, το κράτος δεν έχει χρησιμοποιήσει και εμείς είμαστε με τη θηλιά στο λαιμό. Θα δικαιωθείτε. Το ζητούμενο είναι αν μπορούν να αποφευθούν αυτές οι 3.000 αιτήσεις που έχουν να γίνουν, ενστάσεις κτλ. Γιατί τόσες από ό,τι μου είπατε είναι ειδοποιήσεις που έχουν έρθει μέχρι σήμερα, που δεν έχουν κανένα νόημα. Σας υποβάλλουν και σε ταλαιπωρία και σε έξοδα. Αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε να αποφύγετε τα έξοδα, να το κάνουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν έχει κανένα λόγο να γίνει αυτό το πράγμα. Αν κινηθούμε γρήγορα και τουλάχιστον η πολιτεία αποφασίσει να πάρει τις αποφάσεις που πρέπει να νομοθετήσει. Αν δεν αποφασιστεί αυτό το πράγμα, οι ενστάσεις θα πρέπει να γίνουν. Ναι.
Είχα προτείνει ήδη την ευθύνη. Τις προτάσεις τις ακούμε και τις σημειώνουμε με. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, να τη βλέπουμε. Παλεύουμε να τα αντικρούσουμε. Δεχόμαστε. Είμαστε εδώ να συνεργαστούμε. Επειδή έχετε μιλήσει πολλές φορές, δεν θα πω τίποτα. Απλώς το ψήφισμα που πρότεινα βρίσκεται στο τραπέζι. Πρέπει να ψηφιστεί ή να καταψηφιστεί. Αφού θέλετε την αλλαγή αυτή, να μην συμμετέχετε εσείς, τότε προτείνω. Μετέχουμε και είμαστε εδώ. Ναι, αλλά είπατε ότι δεν θα πάρετε την ευθύνη. Στο καταλαβαίνω αυτό. Τότε προτείνω. Λοιπόν. Προτείνω να δημιουργηθεί μια επιτροπή. Λοιπόν, μια επιτροπή είναι όλοι κάτι και ενδιαφερόμενοι εδώ. Απόψε, μια επιτροπή είναι η πέμπτη φορά που μιλάτε. Συγγνώμη, είναι η πέμπτη φορά που μιλάτε, το είπατε, το καταλάβατε. Δεν το ψηφίζετε. Ψήφισε, καταψήφισε το, πες όχι. Να το ψηφίσει ο κόσμος. Παρακαλώ. Δεν έχει το λόγο. Ωραία. Μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε, αλλά ψηφίστε κάτι. Ψηφίστε κάτι και πέστε μία. Τι να κάνω, δεν σταματάω, κύριος. Το παιδί, το παιδί. Θέλω μόνο κάτι απλό να πω. Η πρόεδρος της Συνόδου Πανοράματος. Και ρε τι. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Στις δύο επισκέψεις μου που πήγα στο κτηματολόγιο, γιατί όλα αυτά που είπαμε είναι καλά. Στις δύο επισκέψεις μου, Δήμαρχε, δεν ήξερα να μου πούν την ημερομηνία που θα εκδικαστεί η ένστασή μας και μου είπανε το τρελό να παίρνω κάθε 2-3 μέρες να βλέπω πότε θα γίνει. Θεωρώ λοιπόν ότι το πρώτο μισό λεπτό παρακαλώ. Το μεταδείστε βεβαίως. Θεωρώ λοιπόν, Δήμαρχε, ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να εκμεύσει η δημοτική μας αρχή από το κτηματολόγιο μια ημερομηνία να δούμε τι στην αρχή γίνεται. Ώστε όλα αυτά που ετοιμάζουμε να μην βρεθούμε εκπρόθεσμοι. Αυτό είναι. Ο Δήμος έχει παραλάβει πινάκια μέχρι και τις 30 του μηνός. Σαρονίδα μέχρι τις 30 του μηνός δεν υπάρχει. Και, πολύ καλό. Εντάξει, μέχρι λοιπόν, 30 Νοεμβρίου δηλαδή, αύριο θα ψάξω προσωπικά πότε θα ξεκινήσει η Σαρονίδα. Αλλά από ό,τι έμαθα σήμερα, θα ξεκινήσει από Ιανουάριο, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει ο Κουβαράς. Έτσι ξεκινήσανε πρώτα Κουβαρά και μετά Σαρονίδα. Έτσι πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό, μιλάτε όλοι μαζί. Τι να καταλαβαίνω, την αγωνία σας, τι να κάνω τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει εκπρόσωπο του συνεταιρισμού. Ρε παιδιά, την είναι η ιδιοκτησία σας. Ο συνεταιρισμός σας θα πούλησε. Πρέπει να σκεφτεί. Να δει και ο συνεταιρισμός. Την περιουσία σου ο συνεταιρισμός να σου προστατεύσει. Έχει και εκείνο περιουσιακά στην κοινωνία. Τι άμα πρέπει να ενδιαφέρει την καλό παλιό. Δεν την είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε ούτε μία δραχμή. Το έχουμε πληρώσει χρυσό και δεν προτείνω σε κανέναν να κάνει έμφαση σε δικηγόρο ή σε μηχανικό. Και να του ζητάει τοπογραφικά διαγράμματα και να του ζητάει ό,τι του καθίσει. Δήμαρχε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε εκτιμώ, σε γνωρίζω 30 χρόνια. Εδώ πέρα είμαι κάτοικος. Μην αφήσετε αυτό τον κόσμο έτσι εκτεθειμένο να βάλει έστω ένα ευρώ από την τσέπη του. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την Σωτηρόπουλο μια προσπάθεια. Ήταν η πρώτη. Θέλει να μιλήσει ο κ. Τσιγκαλιάς, κ. Σπίρτη, μετά θέλει να μιλήσει, γιατί θα μιλήσουμε στις κάτω. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Το να πετάγεται ο καθένας να λέει κάτι από κάτω, το λέει και τα ακούει μόνος του, και δίπλα του. Λοιπόν. Σήμερα είμαστε όλοι εδώ, γιατί έχουμε ένα κοινό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο της Σαρονίδας το πρόβλημα. Και γι' αυτό και ο Δήμος Σαρονικού και ο Δήμος Γαβριωτικής πήραν την πρωτοβουλία για να αναδείξουν το πρόβλημα και να βρεθούν λύσεις. Αυτό έγινε.
όλοι όσοι είμαστε εδώ πέρα θα έχουμε από 500 ιδέες ο καθένας και προτάσεις. Αυτό που μένει και αυτό που προτείνω και στους δύο δημάρχους και σαν εκλεγμένος εγώ δημοτικός σύμβουλος είναι πέρα από τις προτάσεις τις οποίες έχει καταθέσει και ο κύριος Φελίπου και ο κύριος Λουκάς και συμφωνώ απόλυτα, λοιπόν, να γίνει αυτό που είπε και ο κύριος για το ψυχικό, αν δεν κάνω λάθος ο κύριος το είπε, έτσι ώστε να, ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα να πάει να καταθέσει ο καθένας, να βρει τον δικηγόρο, να καταθέσει οτιδήποτε. Εκεί προτείνω, Δήμαρχε, και σε εσένα και στον κύριο Φιλίππο, να κάνουμε ένα γραφείο, αυτό που είπε, να πηγαίνει ο κόσμος, να γίνεται μια σωστή ενημέρωση και όχι μόνο ενημέρωση του πολίτη, ενημέρωση και του Δήμου. Γιατί αυτό που είπε προηγουμένως η κυρία Νικολοπούλου, είναι πραγματικό το πρόβλημα από τη στιγμή που δεν το ξέρει ο υπάλληλος να μεταφέρει λάθος απόψεις και στους κατοίκους και να υπάρχει σύγκριση. Άρα λοιπόν, για να μην υπάρχει σύγκριση, πέραν τις ενέργειες τις οποίες πραγματικά θα πρέπει να γίνουν άμεσα και υπάρχουν νομικές υπηρεσίες και θα το κάνουν, να υπάρχει ένα αντίστοιχο γραφείο στον κάθε Δήμο, έτσι ώστε να πηγαίνουμε και να, ο κόσμος να έχει μια σωστή ενημέρωση, να κάνει την ένστασή του, δεν ξέρω, θα βρεθεί μια φόρμουλα, αλλά έτσι με ενδιαφέρει το κομμάτι της ενημέρωσης και του πολίτη και του Δήμου. Δεν θέλω να κουράσω, νομίζω ότι όλοι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα βρεθεί άμεσα λύση. Ωραία. Σύντομα, γιατί εντάξει. Από ό,τι ρώτησα έξω, δεν ξέρω, παιδιά, ρώτησα και δικηγόρο και την κολοδόμο τοπογράφο τι είναι. Με ένα κοινό υπόμνημα και μια αυτοπρόσωπη παρουσία στην Επιτροπή έχει μηδέν κόστος. Μόνο είναι η παρουσία μας. Αυτό δεν χρειάζεται μηδέν κόστος. Τώρα, αν θέλει κάποιος δικηγόρος, προτείνω εγώ τώρα εδώ στη Σαρονίδα, κάποιοι δικηγόροι να πάνε και να αναλάβουν ομαδικά με πληροεξούσια να αφήσουν τα ονόματά του στον Μπρέγιανη και ο κύριος Μπρέγιανης από δύο μέρες σε δύο μέρες τρίτες μας έχει το υπόμνημα. Ούτως ώστε να πάει ο καθένας μόνος του ή να δώσει ένα μικρό ποσό και να υπέρνει δικηγόρος ανά 10, ανά 20. Ο καθένας αν έχει το, ας πάνε και 3-4 μαζί, αλλά λέει είναι με μηδενικό κόστος, εφόσον υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία με ένα υπόμνημα, είναι με μηδενικό κόστος. Έτσι με διαβεβαιώνουν έξω του δικηγόρου. Το υπόμνημα περιμένουμε σε 3 μέρες, σε 3 μέρες να το έχει η κοινότητα αναρτημένο έξω από την πόρτα και στο site του Λοιπόν, το διατάφερο του τελειώνουμε. Κύριε Σπίρτη, θέλω να δω δύο λόγια. Να δω. Φίλες και φίλοι, καταρχάς, ναι, καταρχάς να μην θεωρηθεί άνθρωπο. Και αν δεν έχει κάποιος άλλος πολίτης για να θέλει να πάρει το λόγο, να μιλήσω. Να μην θεωρηθεί η παρουσία μου εδώ ως μια προσπάθεια πολιτικής ή κομματικής παρουσίας. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Λίγη ησυχία, ρε παιδιά. Ένα βουλευτής είναι από τους 10, μην τον ακούσουμε, άσχετα αν διαφωνούμε ή δεν ανήκουμε στον ίδιο χώρο. Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Το δεύτερο είναι ως βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Τελεία. Ωραία, οπότε αφήνουμε λίγο τα κομματικά στην άκρη για να δούμε λίγο το πρόβλημα. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος κατά τη γνώμη μου, σαν μηχανικός το λέω αυτό, ανησυχίας για τις περιουσίες σας. Δεν μένει τέτοιο θέμα. Παρότι κάνει ενστάσεις κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου, δεν μένει θέμα για περιοχές που είναι στο σχέδιο πόλης ή που έχουν συμβόλαια 100 χρόνια, όπως είναι συγκεκριμένη περιοχή, να υπάρχει τέτοιος λόγος ανησυχίας. Το τρίτο, τώρα θα τα πω ένα, θα σας πω και την πρώτη. Το τρίτο είναι ότι κακώς η χώρα μας είναι η μόνη χώρα που δεν έχει κλιματολόγιο και δεν είχε και για χρόνια χωροταξικό και πολυδρομικό σχεδιασμό. Με όλο το σεβασμό λοιπόν στον πρώην στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, που ήταν, αγαπητέ φίλε, εσύ έχεις ευθύνη. Εσύ έχεις περισσότερη ευθύνη. Εγώ γεννήθηκα το 69, το έχεις κάνει το έγκλημα τότε. Σαν εφορία και σαν Υπουργείο Οικονομικών. Όχι εσείς, το Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν,
Έτσι, και επειδή ήταν και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Έγκλημα ήταν, βεβαίως. Έφορος ήταν. Ναι. Έγκλημα ήταν. Και όχι μόνο εδώ, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Ακούστε να δείτε. Να μην το προσωποποιεί λαϊκίστικα, να μην το προσωποποιώ κι εγώ. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όλοι κρίνομαστε. Αγαπητέ μου φίλε, είναι μεγαλύτερη εξουσία ο έφορος παρά βουλευτής. Είναι υπουργός σε τέτοια θέματα. Λοιπόν, άσε τώρα. Άμα θέλετε να κοροϊδευόμαστε, δεν κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, επειδή ξέρετε λοιπόν πολύ καλά τι γίνεται με το ταξικό στην Ανατολική Αττική, καλύτερα και από μένα, από ό,τι γνωρίζετε, έχει περάσει το 17 τροπολογία, γι' αυτό και δεν στέλνονται ούτε αποβολές, ούτε πρόστιμα, αλλά γίνονται ενστάσεις από την κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου. Γιατί γίνονται? Θα σου πω γιατί γίνονται. Γιατί έχουμε ένα χωροδρομικό χάος, άρα εδώ δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα αν οι ιδιοκτησίες αυτές ανήκουν στη ΣΕΣ ή όχι. Αλλού όμως έχουμε καταπατήσεις. Άρα η κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου, στη γραφειοκρατική λογική που λειτουργεί και έχει, του Υπουργείου Οικονομικών, επί δικαίων και αδίκων στέλνει ενστάσεις. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, αυτό λέω και εγώ, επί δικαίων και αδίκων. Αυτό λέω. Λοιπόν, άρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, το πρώτο είναι να γίνει μια νομοθετική πρωτοβουλία σύμφωνα με αυτό που μου έδωσε οι δύο δήμαρχοι. Προφανώς θα υπάρχει μια νομοτεχνική επεξεργασία και διολόγηση, γιατί όντως έχει ξαναγίνει αυτό στο δημοψηφικό στο παρελθόν. Εγώ αναλαμβάνω την πρωτοβουλία να ειδοποιήσω και να συνεννοηθώ με όλους τους βουλευτές της Ανατολικής Αττικής από όλα τα κόμματα, γιατί δεν θα γίνει δηλαδή από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, από όλα τα κόμματα. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από την και από την Νέα 25. Το 16 που ήμασταν κυβέρνηση κατατέθηκε τροπολογία. Κατατέθηκε τροπολογία που ψηφίστηκε και από εκείνη την τροπολογία δεν υπάρχει αποβολή, δεν υπάρχει πρόστιμο. Από εκείνη την τροπολογία. Λοιπόν. Προχώρησε το 16 όπως είπε ο δήμαρχος. Ψηφίστηκε ως προς τα πρόστιμα, ως προς τις αποβολές. Αφορούσε τη λαβριωτική, δεν είχε προκύψει ακόμα το κτηματολόγιο και είπε δεν θα ξαναμπούν πρόστιμα. Δεν θα γίνουν διοικητικές αποβολές, δεν αμφισβητείται η ιδιοκτησία καθενός. Αυτό είχε να κάνει με τα πρόστιμα. Τώρα έχετε την κτηματική ως προς το ιδιοκτησιακό. Αυτό δεν θα παλέψουμε. Το 16 δεν υπήρχε θέμα ιδιοκτησιακού. Όχι. Η τροπολογία... Εγώ σας πω. Γιατί δεν ψηφίστηκε το 16. Ήταν μόνο που λεπτήσε ο κύριος. Αυτή είναι η ερώτηση. Λοιπόν, τέρμα... Ρε παιδιά, η τροπολογία είναι εδώ. Εντάξει. Με το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ, με τις υπογραφές των 5 βουλευτών τότε του ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνουμε. Αν αλλάξουμε. Παρακαλώ, παιδιά, ας τοποθετηθεί και όλοι κρίνουμε. Τώρα, αυτή τη στιγμή η προηγούμενη κυβέρνηση ό,τι έκανε κρίθηκε, τι κάνουμε σήμερα που έχουμε το πρόβλημα. Λοιπόν. Και εγώ είμαι δήμαρχος και τι είπα, δεν θα πω ότι δεν έκανε τι έκανε καλό ο Σοφρόνης ή θα κάνει ο επόμενος. Εγώ κρίνομαι, η κυβέρνηση ιστορική κρίνουμε, τι κάνουμε σήμερα. Αυτό το θέμα. Μακάρι να κεντρηθεί 100% πότε. Από το 1700... Τώρα δεν είσαι να το κάνεις πολιτικό, για το πολιτικό κάποιο. Ας το κάνουμε. Ας το κάνουμε. Εκεί το πας. Εκεί το. Είναι. Δεν το είσαι ο προηγούμενος, κρίθηκε. Τώρα ξαναρχόσαστε από την αρχή και ερχόμαστε. Ό,τι και να σας πω σε αυτό θα επανερχόστε. Είναι πολιτικό. Είναι πολιτικό. Πολιτικό, ακούστε να δείτε. Θα μπορούσα να λαϊκίσω. Άκουμε, αγαπητέ μου φίλε. Δεν γνωριζόμαστε. Ωραία, σπίτι της Χρήστος. Θα μπορούσα να λαϊκίσω και να έρθω εδώ και να πω ότι φταίει η κυβέρνηση. Δεν έκανα αυτό. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Άλλο είναι. Παρακαλώ. Έχει το λόγο ο βουλευτής και πρώην υπουργός. Αν δεν θέλετε να τον ακούσουμε, να τον πάρω τον λόγο. Δεν είναι να μιλήσει. Λέω λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι μια συνεννόηση που αναλαμβάνω εγώ τέλος πάντων.
με όλους τους βουλευτές Ανατολικής Αττικής από όλα τα κόμματα για να είναι πιο έντονο και αν και, με τον, και στον Βορή θα παραχθούν υπουργός, άρα μπορεί να πιέσει και στο Μέρα 25 και σε όλα τα κόμματα από τους βουλευτές που έχουμε στην Ανατολική Αττική. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο δεν έχει σημασία, ρε παιδιά, σημειολογία έχει. Ότι θα πάνε από όλα τα κόμματα οι βουλευτές να ζητήσουν αυτό και να το υπογράψουν. Το δεύτερο που μπορώ να βοηθήσω την συντονιστική επιτροπή που θα ορίσετε ή τη διαδημοτική που θα οριστεί είναι από την επιστημονική τεκμηρίωση πρόεδρος του ΤΕΕ να προτείνω κάποιους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί και με το χωροταξικό του Βολοδομικού και με το κτηματολόγιο και με τα υπόλοιπα προκειμένου να γίνει ένα υπόμνημα που δεν θα τρέχεται για να ταλαιπωρεί στο ΕΕ. Ο κάθε πολίτης που έχει μπει σε αυτή την περιπέτεια από μόνος του και προτείνω να καβάλετε μία σελίδα ή δύο δήμοι για να ενημερώνεται ο κόσμος και αν μέσα σε 10 μέρες δεν έχουν αποδώσει όλα αυτά να βοηθήσουμε στο να πάρει τη δημοσιότητα το θέμα από μία επιτροπή κατοίκων από τους δύο δήμους. Έχω όμως την αίσθηση ότι επειδή είναι απόλυτα λογικό και δίκαιο αυτό το θέμα, ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε σε νομοθετικό επίπεδο και να μην υπάρχουν άλλου είδους. Σε πόσο χρόνο νομίζετε ότι μπορεί? Είπα σε 10 μέρες το ίδιο. Όχι, να περάσει η νομοθετική ρύθμιση. Ακούστε, από τη στιγμή, θα σας το πω εγώ, από τη στιγμή που θα συνεννοηθούμε με το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών και Χωροταξίας, την άλλη μέρα μπορούμε να καταθέσουμε, όχι γιατί η νομοθετική λειτουργία της Βουλής είναι ενεργή. Σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο μπορεί να περάσει μια τροπολογία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το κατεβάσουμε μέσα στο σχέδιο νόμου. Μπορεί οι βουλευτές να το προτείνουν και να το αποδεχθεί αρμόδιος υπουργός. Διαχρονικά, η Κομματική Υπηρεσία του Δημοσίου εισηγείται στην πολιτική ηγεσία αυτές τις ρυθμίσεις. Αλλά δυστυχώς. Όχι, 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 δηλαδή δεν το. Ακούστε με λίγο. Επειδή έχω μιλήσει με την Κομματική Υπηρεσία και σήμερα κιόλα. Λέει, εμείς ως Κομματική εκτελούμε τις εντολές της πολιτικής ηγεσίας και της νομοθεσίας. Δεν ομολογώ εγώ, μου λέει. Λοιπόν, η Κομματική Υπηρεσία του Δημοσίου, θα σας πω γιατί ασχολήθηκα με μια άλλη περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Και εσείς να ήσασταν, θα κάνετε το ίδιο. Να δούμε τι έγινε στο Μαραθώνα, παραδείγματος χάρη. Που έχουμε πάει όλοι μας. Στην παραλία του Μαραθώνα υπήρχαν μερικές εταιρείες που δραστηριοποιούνταν εκεί. Και πηγαίναμε όλοι, κάναμε το μπάνιο μας, έτσι δεν είναι. Πήραμε τον καφέ μας και όλα τα υπόλοιπα. Μία από αυτές, ο άνθρωπος είχε τίτλους από τον παππού του, είχε άδειες και τα πάντα. Μία άλλη από αυτές είχε κάνει καταπάτηση. Λοιπόν. Εδώ μιλάμε για τον οικοδομικό συνεταιρισμό. Στον οικοδομικό συνεταιρισμό. Έχει μία κατοχή εδώ 30% περίπου της συνολικής έκτασης. Άρα δικαιολογημένα ο Δημαρχός. 30% είναι η δρόμη, είναι η πλατεία. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά ακούστε, μην με βάζετε και λίγο πράγματα που δεν θέλω. Οικοδομικοί συνεταιρισμοί. Δεν τα λέω σαν βουλευτής. Σαν μηχανικός τα λέω. Ωραία, το 90% σε όλη την Ελλάδα είναι μέσα στην αδμαρτία. Και για το χωροταξικό και για το πολυοδομικό και για το επιπτυσιακό. Λοιπόν, άλλο θέλω να πω ρε παιδιά. Άλλο θέλω να πω. Λοιπόν, η κατάσταση αυτή μπορεί να προκαλεί οργή γιατί έρχεται ένα χαρτί στο σπίτι του καθένα μας και λέει αφισβητώ την περιουσία σου. Αλλά στο τέλος της ημέρας, ή όλες αυτές τις προσπάθειες που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και θα ολοκληρωθεί εύκολα το συντομότερο δυνατό, που είναι να έχουμε κτηματολόγιο, να είναι καθαρό ποια ιδιοκτησία είναι πιανού κτλ. Κερδισμένοι θα βγουν όλοι. Επομένως, προφανής είναι η αγανάκτηση δική σας, προφανής είναι, όταν τα τελευταία 70 χρόνια υπάρχει αυτό ο χάος. Αλλά προφανές είναι από την άλλη μεριά, ότι και μία υπηρεσία που δεν θέλει να κάνει δώρο εκτάσεις σε καταπατητές, θα διεκδικήσει άδικα στη συγκεκριμένη περίπτωση, δίκαια σε άλλες, ποια είναι η περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Και το λέω σαν βουλευτής αντιπολίτευσης, δηλαδή. Άρα,
πρόβλημα για να πληρώσετε πρόστιμο ή για να αποβληθεί κανείς από την περιουσία του, δεν υπάρχει. Έχει περάσει τροπολογία το 17. Αν δεν πέρναγε το 17, θα ερχόντουσαν πρωτόκολλα και πρόστιμα στη Θεσσαλονίδα. Αυτό ωραία. Το γλιτώσατε. Όχι, για όποιον είπε για την ευρωτιστή. Η γνώμη μου είναι, εγώ σας ζήτησα μία εβδομάδα με 10 μέρες για να συνεννοηθώ με τους υπόλοιπους βουλευτές και με τον αρμόδιο υπουργό. Αν αποδεχτεί η κυβέρνηση να υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία, πιστεύω ότι με την πίεση όλων των βουλευτών της Ανατολικής Αττικής θα το δεχτούν και του κόσμου. Λοιπόν, σε περίπτωση. Είμαι μάλλον σίγουρος. Δηλαδή, είναι... εδώ δεν μιλάμε για κάποιες περιπτώσεις που είναι γκρίζες ζώνες. Μιλάμε για ιδιοκτησίες που είναι μέσω σχέδιο πόλεως, που υπάρχουν συμβόλαια. Δεν είναι, είναι καθαρό πιστεύω. Ωραία. Θεωρώ λοιπόν ότι θα αποδώσει αυτή την προσπάθεια. Αν σε μία εβδομάδα 10 μέρες δεν τα έχουμε καταφέρει, θα ειδοποιηθούν οι δύο δήμαρχοι και όποιο συντονιστικό επιλέξετε εσείς και θα είμαστε και στο πλευρό σας προκειμένου να προχωρήσουν ενστάσεις και όλα τα υπόλοιπα χωρίς να επιβαρυνθούν οι πολίτες το κόστος που θα πηγαίνει ο καθένας μόνος. Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μου του τεχνικού πεδίου, τον πρώην πρόεδρο. Πρώτον, γιατί συμπερίστηκε την αισιοδοξία μου ότι τελικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Δεύτερον, για την υποστήριξη. Τρίτον, για το τι είναι εδώ. Όπως θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους βουλευτές που δεν είναι. Αφήστε με λόγο. Που δεν είναι μεν, αλλά έστειλαν μήνυμα ότι για κάποιους λόγους υπάρχουν και μέρες υποχρεώσεις άλλες των βουλευτών έτσι, ή των υπουργών. Αλλά έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους και είμαι βέβαιος ότι θα συντονιστούν στο σύνολό τους οι βουλευτές μας για να βοηθήσουν. Τώρα, ως ο υπεύθυνος και έχουν την αρμοδιότητα για τον συντονισμό αυτής της προσπάθειας, θέλω να διευκρινίσω το τι ακριβώς είπα. Με τη λέξη πληρεξούσιο που είπα προηγούμενα, προφανώς και δεν θα μπορούσα εγώ εκ μέρους των Δήμων, των Δημοτικών Αρχών, να αναλάβω την ευθύνη κάθε μιας ιδιωτικής περιουσίας ξεχωριστά. Αυτό που είπα και αυτό θα υλοποιηθεί, διαμορφώθηκε, το άφησαν και οι δύο κύριοι δήμαρχοι στις αρχικές τους εισηγήσεις να διαφανεί, το είπαν και αρκετοί από εσάς ή προσέθεσαν στοιχεία, είναι ότι θα συνταχθεί υπόμνημα που θα είναι στη διάθεση οποιοδήποτε δημότη θέλει να το χρησιμοποιήσει ως κορμό. Θα έχει οποιαδήποτε υποστήριξη μπορούμε. Θα λειτουργήσουν γραφεία. Δεν μπορώ να δεσμευθώ ότι θα είναι σε καθημερινή βάση στη Σαρονίδα και στη Σαρονίδα όπου θα σας παρέχουν όλα αυτά τα στοιχεία και όπου όποιος δημότης θέλει αφού θα έχει συμφωνήσει στο υπόμνημα που αυτός θα κρίνει ότι προασπίζεται τα ιδιοκτησιακά του συμφέροντα και δικαιώματα, θα μπορεί να εξουσιοδοτεί, παύλα, να δίνει πληρεξούσιο σε έναν εκπρόσωπο του Δήμου για την κατάθεσή του για να μην ταλαιπωρείται να πηγαίνει στο πρωτοδικείο. Είναι σαφές. Απολύτως. Και αυτό είναι δύσκολο πολύ. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν ήταν το χίλια άτομα. Δεν θα γίνουν όλοι. Ποιος θα πάει από το Δήμο, θα πάει πάλι το Δήμο. Έχουμε, εμείς αυτό το κάνουμε και για τις δικές μας ενστάσεις. Αυτό θα βοηθήσουμε, πιστέψτε με. Και σε αυτό θέλω να ευχαριστήσω και τον διοικητικό μηχανισμό του Δήμου, διότι πραγματικά τις τελευταίες εβδομάδες κάνει μία τιτάνια προσπάθεια. Και αγαπητές κυρίες και κύριοι, μη μας διαφεύγει ότι παρισφρίουν στους νόμιμους και δεν αναφέρομαι στη Σαρονίδα και στις εντός σχεδίου περιοχές. Παρισφρίουν και άνθρωποι που χωρίς κανέναν τίτλο καρπώνονται δικιά μας ιδιοκτησία. Διότι και οι δημόσιες εκτάσεις είναι κομμάτι καθενός από εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον τελευταίο λόγο έχουν οι κύριοι δήμαρχοι και βέβαια η προσπάθεια τώρα ξεκινάει. Εύχομαι ο δρόμος να μην είναι μακρύς και έχω αισιοδοξία γι' αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά έχουν συζητηθεί όλα τα θέματα, έχουν ακουστεί διαφορετικές απόψεις. Υπήρξε προβληματισμός και αντιθέσεις και λογικό είναι, γιατί είναι και μεγάλη αγανάκτηση με αυτό που γίνεται. Είναι ένας από τους μεγάλους παραλογισμούς του ελληνικού κράτους που διαχρονικά
τον υφιστάμεθα και τον υπομένουμε όλοι ως πολίτες. Το δεδομένο είναι ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή είμαστε εδώ. Έχουμε καταλάβει και έχουμε κατανοήσει πλήρως το πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα δεν είναι σημερινό, έρχεται από δεκαετίες. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα λυθεί οριστικά. Το πρώτο βήμα έγινε αρκετά παλιά, το 1977-80 και με τις εγκύκλειους του Γιώτα για την Κερατέα το 1984. Το δεύτερο βήμα έγινε το 2016 με τη Λαμπρεωτική, αλλά αφορούσε μόνο τα οικονομικά στοιχεία, τα πρόστιμα και την διοικητική αποβολή κτλ. Και όλα αυτά τα πράγματα τα είπα πριν να μην επιμείνω, να μην τα επαναλάβω. Και το τρίτο είναι σήμερα που έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό. Και η δική μου πεποίθηση είναι ότι δεν κινδυνεύεται από κανέναν. Ότι κανείς δεν πρόκειται, τουλάχιστον να το ξέρουμε αυτό, να πάρει τουλάχιστον και τα ετών σχεδίου, κανείς να σας αφισβητήσει της ιδιοκτησίας σας. Και αυτό είμαι και εγώ πεπισμένο, το είπα στην αρχή, το είπα στη συνέχεια και με αυτό κλείνω. Αυτό που θέλουμε να προσπαθήσουμε από κοινού, όσο είναι δυνατόν, να αποφύγουμε όλη αυτή την αναστάτωση, η οποία και αυτό προσπαθούμε να βγάλουμε κι εμείς από τη σημερινή συζήτηση, ακούγοντας και εσάς, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε αυτή την ιστορία. Είπε ο κύριος Κυριακόπουλος, να μην επαναλάβω, τα είχαμε συνοηθεί εδώ, με ποια μέτρα θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε το κείμενο, με τα γραφεία και όλα αυτά τα πράγματα και αυτό που δεσμευόμαστε. Και εμείς και ο Δήμος Λαμπρεωτικής, και θέλω να ευχαριστήσω και από πλευράς Δήμου Λαμπρεωτικής αλλά και τους Δημοτικούς Συμβούλους που είναι πολλοί εδώ πέρα, που ήταν μαζί να συζητήσουμε, και βεβαίως τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή, τον κύριο Σπίρτζη που είναι εδώ, πώς θα συντονίσουμε από τη μία ό,τι έχει να κάνει με τα πρακτικά θέματα στο Δήμο, για το Δήμο και για την περιοχή μας, και όλα αυτά που έχουν να γίνουν σε πολιτικό επίπεδο. Δεν έχω αντίρρηση την πρόταση που υπόθηκε να γίνει κάποια επιτροπή. Εγώ προτείνω η επιτροπή αυτή να είναι με εκπροσώπους των παρατάξεων, όλο το, από έναν εκπρόσωπο της κάθε δημοτικής παράταξης στο Δήμο και όλους της Αρονίδας και τους τοπικούς. Ένας δημοτικός σύμβουλος είναι και τρεις τοπικοί σύμβουλοι ή πέντε πόσο είναι, εφτά μπορεί να είναι σαν επιτροπή. Πώς θα συντονίσουμε τις όλες προσπάθειες από εδώ και πέρα, στο λιγότερο που έχει να γίνεται να ενημερώνεστε. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Όσο πιο πολύ ενημερώνεστε, τόσο πιο πολύ θα βοηθιώσατε και εσείς τα βήματα που θα κάνετε, αλλά και εμείς, γιατί αυτό μπορώ να σου πω από τη σημερινή συνάντηση, πήραμε και εμείς πάρα πολλά. Μην νομίζετε ότι επειδή έτυχε να είμαι δήμαρχος ή είναι δημοτική σύμβουλη, τα ξέρουμε όλα. Όχι, όσα μαθαίνουμε από τέτοιες συζητήσεις, ακούγοντας τον έναν τον άλλο, τις εντάσεις, θέλω να ζητήσω συγγνώμη και σε ό,τι με αφορά για την ένταση πολλές φορές, αλλά είχα το άγχος της συγκέντρωσης να πάει μέχρι το τέλος και έτσι πολλές φορές αναγκάστηκα και εγώ να υψώσω φωνή. Σε όσους ύψωσα φωνή, ζητάω τη συγγνώμη, τα έχουν αυτά αυτές οι συγκεντρώσεις. Το αποτέλεσμα να είναι θετικό και αυτό θέλω να κρατήσουμε, να δεσμευτούμε. Πες το, ναι. Θα πάρει το τηλέφωνο, Δημήτρη. Να δεσμευτούμε μέχρι Δευτέρα το πρωί, να έχουμε φτιάξει το υπόμνημα, να το αναρτήσουμε στις σελίδες του Δήμου, ναι. Να ξέρει ο κόσμος. Και μία πληροφόρηση για τις ενστάσεις, Δήμαρχε. Πληροφόρηση και με τους βουλευτές για την τροπολογία. Ωραία. Δήμος θα έπρεπε να αναλογεί πώς θα έπρεπε το υπόγραμμα. Καμία σχέση με τον άλλο, ποια έννοια. Όχι, όχι, αγόρατε. Ειδικά εξαρτήτα, είναι δύο. Ουσία, η 1151 που θέλουμε να έρθει αφορά όλο το Δήμο Σαρονίδη και όλο το Δήμο Λαμπρεωτική. Ο καθένα πρέπει να προσθέσει και κάτι. Σε σχέση με όλο το Δήμο, η Σαρονίδα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Την γραφειοκρατία. Γι' αυτό το υπόμενο, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να είναι ειδικό για τη Σαρονίδα. Διότι εάν βάλουμε μέσα στο συγκεκριμένο υπόμνημα. Μία θα είναι στη Βουλή για όλη το κατάλαβα. Μία η προπολογία και το κατάλαβα πάρα πολύ. Για το υπόμνημα, αν μου επιτρέπετε, για το υπόμνημα η Σαρονίδα έχει πιο πολλά όπλα από οποιοδήποτε άλλο κομμάτι. Από τα καλύρια, από αράς και να το εξειδικεύσουμε. Μόνο, αλλά να μην μπερδευτεί ο κόσμος και κάνουν ενστάσεις στα καλύβια με το σκεπτικό της Αρνίδας. Το κέντρο πληροφόρησης των δημοτών μας να είναι η κοινότητά μας. Ξέρετε, ξέρεις Φανή, πολλοί μου είπανε γιατί δεν έκανε στη συγκέντρωση στο αμφιθέατρο και αυτά μου εδώ έπρεπε να γίνει. Έστω και αν μείναμε όρθιοι, έστω και ταλαιπωρηθήκαμε. Δεν κατάλαβα γιατί τα... την πόλη μας ταλαιπωριόμαστε. Δεν ήταν ένας απογευματινός καφέ σήμερα, το καφέ το είναι αύριο. Όσο μπορέ, παιδιά, όσο μπορέσαμε και ο ένας με τον άλλον. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Μαθαίνετε, μαθαίνετε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε μαζί για να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.